Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, έχετε κάποια απορία? Προσπαθήσατε να σετάρετε τις εφαρμογές και κάτι σας δούλεψε? Να συζητήσουμε, να το δούμε. Κάποιος, κάποια απορία? Αυτό σημαίνει ότι όλοι έχετε καταστήσει το σπίτι σας τα λογισμικά? Όχι. Ή δεν προσπαθήσατε. Ή δεν προσπαθήσατε, έτσι. Άρα, γενικά πρέπει να το κάνουμε, τουλάχιστον το επόμενο μάθημα, να είμαστε όλοι τουλάχιστον εκεί επίπεδο, έτσι. Ωραία, να ξεκινήσουμε την παρουσία. Συγγνώμη, να μπορέσουμε να το κάνουμε ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε σπίτι όταν το θέλουμε. Έτσι. Εδώ πέρα δουλεύουμε τα μηχανήματα που υπάρχουν στο. Ναι, σίγουρα. Ναι. Γενικά υπάρχουν και τα εργαστήρια διαθέσιμα για όποιον θέλει να έχει να δουλεύει, αλλά σπίτι νομίζω ότι δουλεύεται καλύτερα γενικά. Οπότε, καλό είναι να τα εγκαταστήσει σπίτι. Ωραία, ξεκινήσουμε σήμερα με τον κύριο Ταγκούλη, ο οποίος θα μας εξηγήσει σχετικά με το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοιχτό κώδικα κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό κανονικά ήταν να γίνει χθες, δεν πειράζει. Θα γίνει σήμερα. Ουσιαστικά θα μιλήσουμε στα γρήγορα, έτσι, συνοπτικά για την αδειοδότηση. Ξεκινήσουμε από τους ορισμούς. Τι είναι ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα? Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Ας πούμε να τα διαβάσουμε. Έτσι, το LAC. Ναι. Το LAC είναι λογισμικό για το οποίο ο πηγαίος κώδικας είναι ελεύθερος και δημόσια ανοιχτός. Το ελεύθερο λογισμικό παρέχει στους χρήστες την ελευθερία να εκτελούν, να τη γράφουν, να διανέμουν και να διαμοιράζονται έτσι ένα λογισμικό. Ουσιαστικά οι όροι είναι οι ίδιοι. Ο όρος ελεύθερο λογισμικό προϋπήρχε του όρου λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Εφευρέθηκε λίγο αργότερα ο όρος λογισμικό ανοιχτού κώδικα σαν μαρκετινίστικο κόλπο για να μπορέσει να διαχειριστεί και να γίνει εμπαραγματοποίηση του ανοιχτού λογισμικού, του ελεύθερου λογισμικού. Κάποια στιγμή πήρανε και πίσω τον όρο ελεύθερο λογισμικό, γιατί υπήρχε παρμηνία με το free software. Ο κόσμος τον μπέρδευε με το shareware, ας πούμε. Οπότε το λογισμικό ανοιχτού κώδικα ήταν πιο, έτσι, είχε καλύτερο νόημα σε αυτό που θέλανε να εκφράσουν. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Το νόημα εδώ είναι οι ελευθερίες των χρηστών. Τέσσερις ελευθερίες υπάρχουν. Να εκτελείται το πρόγραμμα από οποιονδήποτε. Κάποιος να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα για να μπορεί να το μελετά, να μπορεί να το αντιγράφει για να το διαμοιράζεται με άλλους. Και η τελευταία ελευθερία, που πάλι χρειάζεται για αυτή η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, να μπορεί κάποιος να το βελτιώνει και να δημοσιεύει στο ευρύτερο κοινό τις βελτιώσεις που έχει κάνει. Αυτό που φαίνεται πάρα πολύ απλό και θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ απλό, τελικά δεν είναι. Βλέπουμε, ας πούμε, εδώ τι σχέση έχει, ας πούμε, το λογισμικό που ανήκει σε κάποιον που είναι, ας πούμε, ιδιόκτητο σε σχέση με το ελεύθερο λογισμικό. Το οποίο λέμε ότι άλλες φορές λέγεται και open source, libre software. Αυτός είναι όρος που επινοήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην μπερδεύεται με το free software, FOSS, FLOSS κτλ. Ουσιαστικά όλες οι άδειες τείνουν στο copyleft, δηλαδή έχουμε το copyright που έχει πάρα πολλούς περιορισμούς για τους χρήστες, το copyright. Οπότε λέμε πάμε από την άλλη μεριά, πάμε στο copyleft και ουσιαστικά υπάρχει το copyright, αλλά δίνουμε συγκεκριμένες ελευθερίες στους χρήστες ως προς τι μπορούν να κάνουν το λογισμικό. Ανάλογα με την άδεια, μπορεί να είναι από protective σε strong, έχεις και πάρα πολύ weak, και non-protective, δηλαδή υπάρχει και άδεια η οποία λέει πάρ' το, κάντε ό,τι θες, μην με αναφέρεις καν, μην πεις ότι ήταν η δική μου δουλειά, πάρ' το, κάντε ό,τι θες. Τώρα, το πεδίο, ας πούμε, στις ανοιχτές άδειες δεν είναι πάρα πολύ σαφές. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν τέσσερις ελευθερίες βασικές πάνω στις οποίες θα μπορούσε να χτιστεί μία άδεια με διαφορετικές ελευθερίες, έχουμε δύο οργανισμούς, το Open Source Initiative και έχουμε και από την άλλη τον GNU, οι οποίοι, ο Open Source Initiative έχει εγκρίνει, ας πούμε, αυτές τις άδειες εδώ. Ενώ τον οργανισμό GNU έχουμε αυτές, πλάς 20 ακόμα. Οπότε, αντί να έχουμε ένα είδος άδειας με διαφορετικά επίπεδα ελευθερίας, έχουμε πάρα πολλές άδειες. Και επειδή μιλάμε και για εκπαίδευση, και να δούμε πώς θα μπορούσε να ήταν πιο καθαρό το πεδίο και να έχουμε μία άδεια με λιγότερες, πιο απλό, να μην είναι τόσο περίπλοκο, ας πούμε στο ανοιχτό περιεχόμενο. Το ανοιχτό περιεχόμενο αφορά από πολυμέσα, βίντεο, design, οτιδήποτε. Υπάρχει μία άδεια. Υπάρχει μία άδεια, τέσσερις όροι, οι οποίοι τέσσερις όροι αυτοί έχουν συνδυαστεί και υπάρχει μία άδεια με έξι επίπεδα. Από το πιο
μη αυστηρό έως το πιο αυστηρό, σε σχέση με το τι περιορισμούς δίνει σε ένα χρήστη, ας πούμε. Στο ανοιχτό λογισμικό τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα, υπάρχουν πάρα πολλές άδειες, κανένας δεν έχει καταλήξει στο τι θα ήταν καλό να χρησιμοποιούμε. Παρόλα αυτά, παγκοσμίως οι άδειες που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι τρεις. Είναι η GNU, Public License Version 2, του MIT και του Apache. Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς άδειες. Το κακό είναι ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές άδειες, ένας χρήστης που απλά θέλει να χρησιμοποιήσει το λογισμικό ή που θέλει να το εξελίξει, να το βελτιώσει οτιδήποτε, θα πρέπει να μπαίνει μέσα σε κάθε άδεια και να διαβάζει το νομικό κείμενο που συνοδεύει την κάθε άδεια. Οπότε, αντί να μάθει το νομικό κείμενο για μία άδεια και να ξέρει τι μπορεί να κάνει με αυτή, πρέπει να ξέρει γενικότερα τι νομικό κείμενο περιέχει κάθε άδεια. Και τώρα στο GitHub, το οποίο εντάξει ξέρουμε ότι είναι το πιο δημοφιλές αποθετήριο για την καταχώρηση συνεισφορών και έργων ανοιχτού κώδικα, πάλι βλέπουμε ότι και με τα χρόνια, δηλαδή έχει ξεκινήσει ας πούμε από το 2008, πάλι με τα χρόνια οι άδειες είναι πάλι οι ίδιες οι πιο δημοφιλείς. Πάλι το MIT, του GNU version 2 και του Apache. Και αυτό που ήθελα έτσι να πω τελευταίο, ας πούμε, για το ELAC, για την εταιρεία πλέον ELAC, η οποία έχει φτιάξει και την πρόσκληση για να γίνει και αυτό το έργο που συμμετέχει και το ΤΕΙ Αθήνας. Ουσιαστικά είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπάρχει από το 2008. Συμμετέχουν σε αυτή 29 πανεπιστήμια, φορείς και ιδρύματα από όλη τη χώρα. Με τι ασχολείται? Με τα ανοιχτά πρότυπα, ελεύθερο λογισμικό, ανοιχτό περιεχόμενο, ανοιχτά δεδομένα και τις τεχνολογίες ανοιχτής και αρχιτεκτονικής. Πλέον έχουμε φτιάξει, ας πούμε, έτσι και στο Open Design. Έχουμε 3D printers, οπότε έχουμε ξεφύγει, ας πούμε, από τα 5 αυτά πράγματα. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και όλα αυτά αφορούν την εταιρεία ELAC και είναι αλληλοσυνδεόμενα. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να φτιάξω, ας πούμε, μια υπηρεσία, ωραία, μπορώ να βρω ανοιχτό κώδικα, να βασιστώ κάπου, να φτιάξω, ας πούμε, κάτι. Αλλά γι' αυτό θα χρειαστώ, ας πούμε, και ανοιχτά γραφικά. Δηλαδή, θέλω να βρω design buttons και αυτά και θέλω να το βρω με Creative Commons για να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Θέλω να βρω πολυμέσα, θέλω να βρω βίντεο, θέλω να βρω μουσική για να επενδύσω οτιδήποτε. Οπότε όλα μεταξύ τους συνδέονται και έχουν σχέση με τη δημιουργικότητα. Δηλαδή και ο προγραμματισμός ακόμα, για τον προγραμματισμό σκοπός είναι η δημιουργία. Εδώ βλέπουμε τα μέλη, έτσι, τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα που είναι μέλη του ELAC. Οπότε σε 10 πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχετε μπει στο mylac.gr. Άμα δείτε, υπάρχουν 10 πανεπιστήμια που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο έργο και οποιοδήποτε από εσάς μπορεί να συμμετάσχει και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να πάρει μέρος απομακρυσμένα, αν δίνει την ευκαιρία το Πανεπιστήμιο, σε όποιο ίδρυμα μπορεί. Αυτά. Δεν σας καθυστερώ άλλο. Γρήγορα. Λοιπόν, θα δούμε τώρα για τα επόμενα 10 ή 12 λεπτά κάποια πράγματα που αφορούν στην ιστορία και την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Android. Σκοπός είναι να κλείσουμε το κομμάτι αυτό που είναι το ψηλοθεωρητικό όσο δυνατόν συντομότερο, ώστε να περάσουμε αμέσως μετά σε workshop να δούμε πώς δουλεύει το περιβάλλον και όλα αυτά χαριτωμένα. Άρα λοιπόν, το Android είναι μια πλατφόρμα, όπως ξέρουμε όλοι, και ένα λειτουργικό σύστημα ταυτόχρονα για κινητές συσκευές. Είναι βασισμένη στο Linux kernel. Αναπτύχθηκε από την Google και από το Open Handset Alliance. Να δούμε αμέσως τώρα σε λίγο τι είναι αυτό. Ουσιαστικά η πρώτη παρουσίαση έγινε το 2007. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Η Google αγόρασε μια εταιρεία το 2005 για την ανάπτυξη της πλατφόρμας Android, η εταιρεία λεγόταν Android. Κάποια ονόματα από την Google που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή. Το 2007 φτιάχτηκε το Open Handset Alliance, αυτό είναι το site του φορέα. Το 2007 φτιάχτηκε ένα πρώτο look, μια πρώτη ματιά στην πλατφόρμα. Το 2008 το Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε το T-Mobile G1, το πρώτο κινητό smartphone που βασίζει την πλατφόρμα αυτή.
Λίγες μέρες αργότερα ανακοινώθηκε επίσημα η πλατφόρμα και το 2008 έγινε ο κώδικας του Android ελεύθερος, τον δόθηκε από την Google, το source code, και προφανώς μπορεί ο καθένας να κατεβάσει, να τον φτιάξει, να τον αλλάξει και λίποτα καθεξής. Είναι λοιπόν ουσιαστικά ένα ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Αυτές εδώ είναι οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Open Handset Alliance. Βλέπουμε πάρα πολλές γνωστές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Διάφορα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ τα οποία βασίζονται στην πλατφόρμα αυτή, τα έχουμε δει. Οι πιο πολλοί από εμάς έχουν ένα δύο κινητό ή ένα τάμπλετ. Και εδώ πέρα, σε αυτό το σχεδόν πασίγνωστο σχήμα, βλέπουμε το software stack της Steve App, την οποία αποτελείται η πλατφόρμα. Κάτω-κάτω έχουμε ένα Linux kernel, μετά έχουμε το Android Runtime, που είναι υπεύθυνο για το τρέξιμο του περιβάλλοντος, κάποιες βιβλιοθήκες για την λειτουργία, το Application Framework για να μπορέσουν πάνω σε αυτό να μπουν οι εφαρμογές. Στις επόμενες διαφάνειες παρουσιάζουμε χαριτωμένα αυτά τα επίπεδα. Το Linux kernel λοιπόν είναι πάνω στο Linux 2.6 και παρέχει ένα επίπεδο μεταξύ του hardware και ανά των επίπεδων του Android Stack. Παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες που προφανώς πρέπει να παρέχει. Το Android Runtime, αυτό το κομματάκι εδώ πέρα, που κάποτε περιείχε τον Dalvik, την μηχανή Dalvik, τώρα έχει εξελιχθεί στην εκδόση 5 νομίζω. Έχουμε λοιπόν ένα ενδιάμεσο bytecode for Mac, φορμάτο DEX. Όταν φορτώνεται η συσκευή, υπάρχει μια δεξιά που ονομάζεται ahead of time compilation για τη μετάφραση στο native εντολές που θέλει ο προσέσορας. Οι βιβλιοθήκες Android, εδώ πέρα το πράσινο κομμάτι, είναι ένα σύνολο από Java-based libraries που είναι καθορισμένες για το Android. Αυτές είναι κάποιες από τις βιβλιοθήκες που περιέχονται. Το Application Framework στο σημείο αυτό εδώ είναι ένα σύνολο από υπηρεσίες που ουσιαστικά σχηματίζουν το περιβάλλον στο οποίο διαχειριζόμαστε και εκτελούμε τις εφαρμογές, που είναι το πάνω-πάνω κομμάτι. Οι εφαρμογές γενικά Android οικοδομούνται από επαναχρησιμοποιούμενα, ανταλλασσόμενα και αντιχαστά μεσοστατικά. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι κάθε εφαρμογή μπορεί να δημοσιοποιήσει τις δυνατότητές της και άλλα δεδομένα που μπορεί να σωμηθούν από άλλες εφαρμογές. Αυτές εδώ είναι οι application services του framework. Εδώ πέρα βλέπει, μπορεί να δει κανένας τι κάνει κάθε μία από αυτές. Και τέλος, μιλάμε για native applications, είτε για third party applications, είναι εφαρμογές που μπορούμε να φορτώσουμε στη συσκευή. Πριν περάσουμε στο κομμάτι της εξήγησης του πώς είναι το περιβάλλον του Android, να δούμε λίγο από ποια κομμάτια αποτελείται μια εφαρμογή Android. Αποτελείται από activities, services, broadcast receivers και content provider. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά κομμάτια από τα οποία αποτελείται μια εφαρμογή, που μπορεί να αποτελεί μια εφαρμογή. Οι activities είναι ουσιαστικά κομμάτια οθόνης, θα λέγει κανείς παράθυρα. Θα δούμε σε λίγο μια πιο ωραία, έτσι, πιο ωραίο όρο για αυτό το πράγμα. Είναι ένα απλό επίπεδο εφαρμογής που έχει να κάνει με μια οθόνη και ένα user interface. Αυτά λοιπόν είναι τα activities. Χρησιμοποιούνται, μάλλον δημιουργούνται, συγγνώμη, σαν υποκλάσεις της κλάσης Android Activity που θα δούμε σε λίγο. Μπορεί μια activity να επιστρέψει και να καλέσει μια άλλη activity. Τα intents είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου μπορούμε να καλέσουμε μια άλλη activity. Ένα broadcast intent είναι ένα system-wide intent που στέλνεται σε όλα τα application για το πάρουν αυτοί τους οποίους αφορά. Οι receivers είναι μηχανισμοί με τους οποίους αποκρινόμαστε σε broadcast intents. Στην πράξη αυτό το εντός εγώ πρόβλημα είναι ότι κάθε εφαρμογή είναι κλεισμένη σε ένα sandbox και πρέπει να επικοινωνεί με άλλους με κάποιους τρόπους. Αυτά έχουν να κάνουν με το πώς επικοινωνεί μεταξύ τους ή τα activities. Τα services διαφέρουν από τα προηγούμενα στο ότι δεν έχουν user interface εκτελείως στο background. Ένα κλασικό τέτοιο service είναι το να παίζει μουσική, για παράδειγμα. Είναι μία από τις εφαρμογές που θα κάνει κάποια από τις ομάδες. Οι content providers υλοποιούν μηχανισμούς για τη διαρρήμη δεδομένων των εφαρμογών. Και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε αμέσως
στην παρουσίαση του περιβάλλοντος του Android Studio και του πώς αναπτύσσουμε εφαρμογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Επειδή έχουμε διαφορετικό background όλοι εδώ πέρα και ως προς την πληροφορική αλλά και ως προς το Android, θα το πιάσουμε σιγά σιγά από την αρχή. Έτσι, ίσως είναι λίγο κουραστικό για κάποιους που ξέρουν κάποια πράγματα, αλλά επειδή σε έναν κύκλο εκπαίδευσης δεν μπορούμε να καλύψουμε όλο το Android, αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι το εξής: να δώσουμε τόσο θεωρητικές βάσεις όσο και πρακτικές βάσεις, έτσι, από την αρχή, να δούμε δηλαδή 5-10 βασικά πράγματα και στη θεωρία και στην πράξη, και από εκεί και πέρα να ψαχτεί ο καθένας μόνος του και με τη βοήθεια βεβαίως όλων των υπολείπων, ώστε να φτάσουμε σε επίπεδο να καλύψουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι η πληροφορία που θα δείτε σήμερα είναι πολύ, έτσι, μεγάλη, είναι καταιγιστική. Και αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους, αν δείτε ότι ξεφεύγω ή παρασύρωμαι, να με σταματάτε, έτσι, αν κάτι δεν είναι σαφές να το συζητάμε. Και θα ήθελα να προτείνω, πέρα από το να βλέπουμε κάποια πράγματα, έχετε είτε τους φορητούς σας είτε υπολογιστές έτοιμους, με ακριβώς αυτό το περιβάλλον που βλέπουμε. Οπότε, ό,τι δείχνουμε εδώ, να μπορείτε να το βλέπετε και στους υπολογιστές που είναι δίπλα σας. Κυρίως μάλιστα επειδή τα γράμματα θα είναι πάρα πολύ μικρά και δεν είναι εύκολο να τα διαβάζουμε. Ναι, να οργανωθούμε λιγάκι, δηλαδή να είναι καθένας μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή στο φορητό του ή σε κάποιον τους έτοιμους. Να κάνουμε ένα login. Εάν... Έχουμε... Να το δούμε. Πώς έχει βγει κάτι, τραβηχτεί. Το log name είναι user και το password είναι user, αν κάποιος υπολογιστής δεν έχει γίνει είσοδο. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε, να δούμε λίγο το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουμε. Αυτό που βλέπετε ουσιαστικά είναι ένας φορητός που τρέχει open, το εκπληκτικό τελευταίο OpenSUSE Linux. Πριν ξεκινήσουμε καμιά θρησκευτική συζήτηση γιατί αυτό και ποια διανομή είναι η καλύτερη, να ξεκαθαρίσουμε ότι η καλύτερη διανομή είναι αυτή που μας βολεύει περισσότερο ή αυτή που έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε. Και νομίζω ότι κλείνουμε εκεί το θέμα. Επάνω σε αυτή τη συσκευή, μέσω της USB θύρας, είναι συνδεδεμένο ένα Nexus 4, το οποίο από εκεί προς τη δεν βλέπετε, αλλά είναι συνδεδεμένο με TeamViewer. Οπότε, ό,τι κάνω εγώ εδώ, έτσι, με μια πολύ μικρή καθυστέρηση, το βλέπετε εσείς μέσα από το TeamViewer. Για να υπάρχουν κάποιες συσκευές που ελέγχονται από TeamViewer, από τη μάνα, να το πω έτσι, από την εταιρεία, ας πούμε ή τη Samsung, κάποιες άλλες για να βάλετε το TeamViewer και να κάνετε αυτή τη δουλειά, πρέπει να τις ρουτάρετε, δηλαδή να αποκτήσετε δικαιώματα διαχειριστή, θυσιάζοντας πιθανό, θεωρητικά την εγγύηση της συσκευής. Οπότε, ό,τι τρέχουμε εδώ, από το πρώτο πρόγραμμα θα φτιάξουμε, θα τρέχει κατευθείαν πάνω στη συσκευή και εσείς θα τη βλέπετε εκεί πέρα. Δεν είναι απαραίτητο για να φτιάξουμε πρόγραμμα να έχουμε πραγματική συσκευή, αλλά είναι καλό για δύο βασικούς λόγους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι εικονικές συσκευές αργούν να ξεκινήσουν, δεν έχουν όλες τις δυνατότητες, δεν μπορούν να είναι εύκολο, ας πούμε, να τις τρίψουμε
ή να τη βγάλουμε για να πάρουμε σήμα GPS. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Ο βασικότερος κατά τη γνώμη μου λόγος είναι ότι όταν τρέξεις το Hello World και το δεις σε μια οθόνη δεν έγινε τίποτα, ενώ άμα το δεις εδώ πέρα έχεις μια αίσθηση ότι κάτι έχεις κάνει ήδη. Για να φτιάξουμε πρόγραμμα Android, ή θα χρησιμοποιήσουμε Android Studio, το συστήνει Google, ή το Eclipse, λίγο πιο παλιά, ή θα χρησιμοποιήσουμε το RAW SDK, σαν να γράφουμε κώδικα στο Notepad. Αυτό το τελευταίο το ξεχνάμε. Είναι για πολύ γκουρού με βαθιές γνώσεις και τέλος πάντων νομίζω ότι θα μπορούσα έστω και δημόσια να το χαρακτηρίσω μη σοβαρή λύση. Λοιπόν, ανοίγουμε το Android Studio, αυτό το εικονιδιάκι υπάρχει σε όλους σας, δεξιά στην βαρά. Παίρνει λίγο χρόνο να ανοίξει, είναι βαρύ πρόγραμμα το Android Studio, αλλά κάνει όμορφα πράγματα. Αυτά τα tips of the day είναι καλό να αρχίσουμε να τα διαβάζουμε, έχει πολύ χρήσιμα πράγματα, σιγά σιγά. Αυτό που βλέπετε είναι το τελευταίο project. Εμείς θα κάνουμε file new project για να ξεκινήσουμε κάτι από το μηδέν. Φαίνεται και πίσω, ήδη βλέπετε τα αντίστοιχα στις οθόνες που έχετε μπροστά σας. Έτσι. Παρακαλώ, αν κάτι δεν είναι σαφές ή δεν φαίνεται το ίδιο, να με διακόψετε. Εδώ δίνουμε όνομα εφαρμογής και εκτός και να αλλάξουμε κάτι, αυτό το όνομα θα βγει και στο κινητό όταν θα τρέχουμε την εφαρμογή. Ακριβώς από κάτω λέει Company Domain, ουσιαστικά δίνουμε αυτό που στη Java λέγεται Package για να φτιαχτεί ο κώδικας. Αν αυτό δεν μας λέει κάτι, το αφήνουμε και το συζητάμε κάποια άλλη στιγμή σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί όχι, να το βοηθάει. Και κάτω, όπως φαντάζεστε, είναι ο χώρος, ο φάκελος στον υπολογιστή που θα σωθεί όλο το project. Εδώ επιλέγουμε αν η εφαρμογή είναι για συσκευή ή τηλεόραση, υπάρχουν τηλεόρασεις που τρέχουν Android ή Wear, για συσκευές, παύλα, ρούχα, παύλα, οτιδήποτε άλλο Android, εμείς είμαστε εδώ. Αυτό εδώ είναι η επιλογή της έκδοσης του Android από την οποία και πάνω θα εκτελείται η εφαρμογή μας. Αν δηλαδή εδώ επιλέξουμε το IE15 που είναι Android 4 και κάποιος έχει Android 2.2, αυτή η εφαρμογή δεν θα τρέχει στη συγκεκριμένη συσκευή. Έτσι. Εδώ το τι αυτή η επιλογή και οι υποεπιλογές της, τι σημαίνουν αυτές οι επιλογές, σηκώνουν πάρα πολύ συζήτηση και ίσως να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, έτσι όχι τώρα. Λοιπόν, ξεκινώντας ένα καινούριο project, το Android Studio μας ζητάει να ορίσουμε για να τη φτιάξει μία πρώτη activity. Θα ξεκινήσουμε με blank activity, ό,τι πιο σκέτο υπάρχει. Εδώ θα δώσουμε κάποιες άλλες στον wizard πληροφορίες. Το όνομα της activity, αυτό που βλέπετε εδώ θα είναι ουσιαστικά το όνομα μιας Java classes που θα δημιουργηθεί μόνη της. Το layout name θα το αφήσουμε και θα δούμε σε λίγο τι είναι. Έτσι. Αυτός είναι ο τίτλος που θα μπορούσε να φαίνεται ή να μην φαίνεται κάπου της activity, ανάλογα την έκδοση της συσκευής μας. Και αυτό το τελευταίο θα το ξεχάσουμε τελείως για την ώρα. Θα πω μόνο ότι το layout main έχει, το όνομα που βάζουμε εδώ στο layout, έχει αυστηρούς κανόνες. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε εκεί να βάλουμε κεφαλαία γράμματα ή σύμβολα, εκτός από το underscore. Θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Εδώ το Android Studio είναι έτοιμο να μας δημιουργήσει ένα καινούριο project με βάση τα χαρακτηριστικά που δώσαμε, να εισάγει τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες κτλ. Και να μας φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα αποτελείται καταρχήν από μία activity. Τι είναι τώρα η activity? Θα μου επιτρέψετε έναν όρο ο οποίος δεν είναι δόκιμος και δεν υπάρχει, δεν θα τον βρείτε σε κάποιο βιβλίο.
Activity είναι μία οθονιά. Στο Android, να θεωρήσω ότι όλοι έχουμε δουλέψει ένα Android τηλέφωνο, δηλαδή ξέρουν πώς δουλεύει, το back, το menu κτλ. Ωραία. Όπως θα έχετε προσέξει, ότι στο τηλέφωνο δεν υπάρχει αυτό που θα λέγαμε σε Windows, σε Linux, στο PC μας, παράθυρο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που ανοίγει, μεταφέρεται, έχει χ για να κλείνει κτλ. Το Android δουλεύει περισσότερο με την λογική της ιστοσελίδας, όχι της HTML, στον τρόπο που κινείται. Δηλαδή, βγαίνει μια οθόνη, το οποίο κάνει κάτι. Πιθανόν να πατήσουμε ένα κουμπάκι, να ανοίξει κάτι από κάτω, αλλά είναι ουσιαστικά μια οθόνη που κάνει μια λειτουργία. Δίνουμε κάποια στοιχεία και μετά πάμε στην επόμενη, που κάνει μια άλλη λειτουργία. Και κάτι πατάμε εκεί και πάμε σε μια τρίτη, ή γυρνάμε πίσω. Κάπως έτσι δουλεύουμε ουσιαστικά και με τις ιστοσελίδες. Έχουμε μια ιστοσελίδα, έτσι. Μπορεί κάποιοι να πατήσουν ένα κουμπάκι και κάτι να βγει, κάτι να αλλάξει, αλλά ουσιαστικά κάποια στιγμή πατάμε κάποιο post και πάμε σε μια καινούρια ιστοσελίδα. Έτσι ακριβώς δουλεύουμε και με το Android. Αυτή η οθόνη που ουσιαστικά κάνει μια δουλειά και υλοποιεί ένα user interface είναι ένα ή μία activity. Έτσι. Φτιάχτηκε. Ας κάνουμε ένα run, να δούμε τι υποτίθεται ότι κάνει αυτό το πράγμα. Το τρέχουμε. Περιμένουμε φυσικά λίγο. Εδώ το Android Studio μας ζητάει να επιλέξουμε συσκευή πάνω στην οποία θα τρέξει το πρόγραμμα. Εάν είναι συνδεδεμένη μία ή περισσότερες, λέμε τώρα, συσκευές πραγματικές, θα τις δούμε εδώ. Εάν δεν υπάρχει ή δεν θέλουμε να τρέξει αυτή τη συσκευή, θα πατήσουμε Launch Emulator και θα ανοίξει από τις εικονικές συσκευές που έχουμε δημιουργήσει και που προσομοιώνουν τηλέφωνο. Εμείς θα επιλέξουμε το Nexus 4, θα πατήσουμε OK. Και θα το στείλει για να τρέξει. Γυρνάμε. Αυτό εδώ είναι το πρώτο μας πρόγραμμα. Το default που σας ακριβώς φτιάχνετε. Το μόνο που έχει είναι αυτό το μηνυματάκι που βλέπετε πάνω. Hello World. Αυτός ο τίτλος είναι αυτό που είχαμε δώσει στην αρχή. Έτσι. Και εδώ, αν πατήσουμε, έτσι, έχουμε κάποιο θεωρητικό μενού. Πρέπει να το έχω κλειδώσει αυτό. Έτσι. Με το back, φυσικά, θα πάει πίσω. Για να βγει αυτό το απλό πρόγραμμα, αν γυρίσουμε στο στούντιο, θα δούμε ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη ομάδα από φακέλους, αρχεία. Γενικά υπάρχει ένα μεγάλο περιεχόμενο. Αυτό είναι άλλη άσκηση. Ωραία. Καταρχήν το έχουμε το αντίστοιχο όλοι μπροστά μας. Το λέω για να βλέπετε καλύτερα από μπροστά σας λεπτομέρειες. Μα περιμένουμε βεβαίως, ευχαριστώ.
Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Ωραία. Λοιπόν. Όλοι έχετε μπροστά σας mainactivity.java ή κάτι άλλο.java, αυτό εδώ. Το έχουμε όλοι μπροστά μας. Αυτό που βλέπετε είναι ο πηγαίος κώδικα συνολικά του προγράμματος που μόλις τρέξαμε. Με την πρώτη ματιά υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία, αν έχουμε μια εμπειρία σε προγραμματισμό παλιότερα, αλλά όχι σε Android, μας φαίνονται ανησυχητικά, πλην όμως θα διαπιστώσετε ότι είναι για καλό όλα. Πριν τα αναλύσουμε, θα ήθελα να παρακαλέσω να κάνουμε όλοι το εξής. Βλέπετε εκεί που λέει Public Class Activity, το κρατάμε. Ακριβώς από κάτω λέει Protected Void on Create, το κρατάμε. Και θα ήθελα να πάμε ακριβώς από κάτω και να σβήσουμε μέχρι το προ-τελευταίο δεξί άγκιστρο. Απλά να το σβήσουμε. Να μείνει δηλαδή αυτό ως πρόγραμμα. Είναι το ίδιο πρόγραμμα που είδαμε προηγουμένως, απλά τώρα πια δεν θα έχει μενού. Ποια είναι τα ανησυχητικά πράγματα που βλέπουμε μπροστά μας? Πρώτον, δεν βλέπουμε πουθενά συνάρτηση main, που όσοι έχουμε δουλέψει Java θυμόμαστε ότι είναι η συνάρτηση, η μέθοδος με το οποίο κάθε πρόγραμμα ξεκινάει. Δεύτερον, είδαμε κάποια μηνυματάκια, εκείνο το Hello World ή το τίτλο της activity, το οποίο πουθενά δεν το βλέπουμε στον κώδικά μας. Το μήνυμα Hello World το βλέπει κάποιος που κάπου? Αυτό είναι όλο το πρόγραμμα που βλέπετε. Μοιάζει ανησυχητικό. Έτσι. Κυρίως αυτό το θέμα με τη main. Λοιπόν, η έννοια πρόγραμμα, όπως η εφαρμογή, όπως την ξέρουμε στον κλασικό προγραμματισμό, εδώ ευτυχώς για όλους μας δεν υφίσταται. Γιατί απλοποιεί πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς έχουν δουλέψει Java, ας πούμε, Swing ή OT, το γραφικό περιβάλλον Java, πόσο κώδικα πρέπει να γράψει για να φτιάξει κανείς ένα παράθυρο και να συγχρονίσει κουμπιά κτλ. Εδώ δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Ο κώδικας που βλέπετε μπροστά σας δεν είναι ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς βλάβη της γενικότητας, ότι είναι το ίδιο το Android και κάτι που τρέχει αυτό. Αυτό που κάνουμε στον Android προγραμματισμό είναι να φτιάχνουμε αυτόνομες σχεδόν κλάσεις, οι οποίες κάθε μία από αυτές περιγράφει ένα αντικείμενο, ένα activity συγκεκριμένη περίπτωση, μια οθόνη δηλαδή, και να βάλουμε τον κώδικα που ανταποκρίνεται σε γεγονότα, σε event. Τι εννοεί event? Ο χρήστης έβαλε το δάχτυλο και έκανε κλικ σε κουμπί, ή τράβηξε την οθόνη, ή χτύπησε το τηλέφωνο, ή. Εμείς λοιπόν δεν γράφουμε εδώ πέρα πρόγραμμα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι αφήνουμε την έννοια του προγράμματος, την έννοια της main στο Android και περιγράφουμε οθόνες και αργότερα κάποια άλλα συστατικά, έτσι, αυτά που έλεγε ο κ. Βογιατζής στην αρχή, και του λέμε τι θα κάνει όταν συμβούν κάποια events. Αυτή είναι μία δουλειά. Έτσι. Και αυτό γίνεται σε Java, όπως βλέπετε εδώ. Κάποια πράγματα τώρα, αντί να τα γράφουμε και σε κώδικα, μπορούμε να τα περιγράφουμε σε XML αρχεία. Θα τα δούμε. Γι' αυτό λοιπόν, πριν ξαναγυρίσουμε να αναλύσουμε αυτό τον κώδικα που βλέπετε εδώ, θα πάμε αριστερά στο project και θα δούμε κάποια πράγματα από τα οποία αποτελείται ένα project. Επάνω-πάνω υπάρχει ο φάκελος Manifest, που μέσα του έχει κυρίως, καταρχήν, το Android, ένα αρχείο που λέγεται Android Manifest. Εδώ φακελώνουμε όλη την εφαρμογή μας. Κάθε activity που φτιάχνουμε πρέπει να είναι δηλωμένη εκεί μέσα. Η πρώτη που φτιάξαμε δηλώθηκε αυτόματα από το περιβάλλον. Κάθε χαρακτηριστικό του συστήματος που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και χρειάζεται άδεια, πρέπει να είναι δηλωμένο εκεί μέσα. Όταν κατεβάζουμε κάτι από το Google Play, συνήθως βγάζει μια λίστα και λέει η εφαρμογή αυτή απαιτεί αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Αυτά τα πράγματα τα παίρνει από το Manifest και αν ο προγραμματιστής έχει ξεχάσει να τα γράψει στο Manifest, τότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πιο απλούς πόρους του τηλεφώνου. Αν δεν είναι μια άδεια γραμμένη στο Manifest, δεν μπορεί το τηλέφωνο να ανοίξει μια σύνδεση και να κατεβάσει κάτι από το ίντερνετ. Αν δεν υπάρχει γραμμένη άδεια στο Manifest, δεν μπορεί το τηλέφωνο να φτιάξει ένα αρχείο στην καρτούλα της μνήμης που έχουμε πάνω. Να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφική μηχανή
Και γενικά, ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε, θα πρέπει να το έχουμε δηλώσει στο manifest. Αργότερα θα δούμε γενικά τι πρέπει να προσθέσουμε στο manifest. Αυτό εδώ, όπως το βλέπετε, αυτή είναι XML, έτσι. Είναι φτιαγμένη, έτοιμη από το σύστημα. Ένα από τα μειονεκτήματα του Android Studio σε σχέση με το παλιότερο εργαλείο, το Eclipse, είναι ότι το manifest δυστυχώς θα πρέπει να το γράφουμε σε XML και δεν υπάρχει κάποιο περιβάλλον με το ποντίκι να κάνουμε κάποια κλικ και να αρχίσει να συμπληρώνεται μόνο του. Πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτό στις επόμενες εκδόσεις του Android Studio. Αυτό είναι το manifest. Εδώ είναι ο πηγαίος κώδικας, έτσι, οι Java classes που γράφουμε. Για κάθε activity που γράφουμε θα υπάρχει τουλάχιστον μία κλάση Java, συν ό,τι άλλο χρειάζεται για το πρόγραμμά μας. Μήπως πάω πάρα πολύ γρήγορα, υπάρχει κάποια απορία? Όχι. Μήπως πάω πάρα πολύ αργά? Οκ. Okay. Λοιπόν, ο φάκελος RES. Το RES βγαίνει από το resources, πόροι. Εδώ θα δούμε, κοιτάζοντας το ίντερνετ ή βιβλία Android, θα δούμε δύο πράγματα. Δύο έννοιες. Λοιπόν, resources είναι πόροι που χρειάζεται η εφαρμογή μας για να τρέξει. Assets είναι πόροι που χρειάζεται η εφαρμογή μας για να τρέξει. Τι διαφορά έχουν τώρα τα resources από τα assets? Resources είναι ένας φάκελος με υποφακέλους που έχει συγκεκριμένη δομή και οργάνωση και βάζουμε εκεί μέσα πόρους. Και όταν λέμε πόρους εννοούμε εικόνες που χρειάζεται να βγάλει η εφαρμογή, κείμενα, strings, περιγραφές οθονών, ήχη, μουσικούλα που πιθανόν να παίζει στο background κτλ. Τα assets είναι ένας χώρος που βάζουμε και εκεί τέτοια πράγματα, αλλά εκεί είναι λίγο πιο χύμα. Η οργάνωση δηλαδή είναι ως προς το αρχείο, ενώ στα resources η δομή δίνεται, και θα τη δούμε εδώ, από την ίδια την Google. Στα resources βάζουμε πράγματα τα οποία χρειάζεται η εφαρμογή αυτή καθεαυτή για να τρέξει από το Android. Για παράδειγμα, η εφαρμογή μας θα έχει ένα εικονίδιο. Αυτό το εικονίδιο φορτώνεται αυτόματα από το Android. Αυτό πρέπει να είναι μέσα στα resources. Η εφαρμογή μας έχει ένα τίτλο, ένα string. Αυτό το string πρέπει να είναι μέσα στα resources. Τώρα, αν φτιάξουμε ένα παιχνίδι που έχει 10 εικόνες, θα μπορούσαν οι εικόνες να είναι στα resources, αλλά επειδή τις φορτώνει το πρόγραμμά μας με δικό μας κώδικα και όχι αυτόματα το περιβάλλον, θα μπορούσε να είναι και μέσα στα assets. Okay. Resources έχουμε πάντα, δεν υπάρχει εφαρμογή χωρίς resources. Assets μπορεί να έχουμε, μπορεί και να μην έχουμε. Drawable είναι ένας φάκελος. Α, στα resources όλα τα ονόματα πρέπει να είναι μικρά. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε πόρο, resource, με κεφαλαία γράμματα. Απαγορεύεται από το σύστημα. Για κάποιο λόγο, πραγματικά δεν ξέρω να σας πω. Λοιπόν, στο φάκελο Drawables μπαίνουν συνήθως εικόνες. Οι εικόνες μάλιστα οργανώνονται σε υποφακέλους, κάτι που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, ώστε να απλοποιείται ο προγραμματισμός. Τι σημαίνει αυτό? Η εφαρμογή που θα τρέξουμε μπορεί να τρέξει σε ένα κινητό πολύ μοντέρνο, με ανάλυση 2000 τόσο επί 1000 τόσο, ή σε μια μεγάλη ταμπλέτα, αλλά θα μπορούσε να τρέξει και σε μια συσκευούλα με ανάλυση 400 επί 200. Αν λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή που να έχει μια συγκεκριμένη εικόνα, αντί να είμαστε υποχρεωμένοι να βάζουμε αν η οθόνη έχει μεγάλη ανάλυση ή μεσαία ανάλυση ή μικρή κτλ. Δείξε αυτό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βάλουμε 3-4 αντίγραφα της ίδιας εικόνας σε διαφορετική ανάλυση, σωστά οργανωμένα στο φάκελο Drawable, και όταν, αν η εφαρμογή μας τρέξει σε κινητό υψηλής ανάλυσης, θα φορτωθεί το εικονίδιο υψηλής ανάλυσης από μόνο του, ενώ εάν τρέξει η εφαρμογή μας σε κινητό χαμηλής ανάλυσης, θα φορτωθεί από μόνη της η εικόνα χαμηλής ανάλυσης. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει από μόνο του όταν βάζουμε στο Drawable εικόνες. Αν το βάζαμε στα assets, δεν θα συνέβαινε. Το layout είναι ένας φάκελος που περιέχει XML αρχεία, τα οποία περιγράφουν τη δομή μιας activity, μιας οθόνης. Θα μπορούσε να πει κανείς, αν το συνδέσουμε
από μακριά με την ιστοσελίδα, θα μπορούσε να ήταν η περιγραφή της ιστοσελίδας. Θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο. Στο 99,9% των περιπτώσεων, για κάθε activity έχουμε ένα XML αρχείο, έτσι, στο φάκελο layout, που περιγράφει το περιεχόμενο αυτής της activity. Εδώ μέσα υπάρχουν περιγραφές μενού, το ξεχνάμε για την ώρα, έτσι, και στο φάκελο values υπάρχουν υποφάκελοι που μέσα έχουν άλλα αρχεία, στα οποία θα μπορούσε κάποιος να βάλει τα πάντα. Για παράδειγμα, αν ανοίξετε το strings.xml, θα δείτε ένα XML αρχείο που περιέχει τα λεκτικά που είδαμε στην οθόνη οργανωμένα με tags κτλ. Η Google λέει ότι είναι κακό πράγμα στο πρόγραμμά μας να βάζουμε strings ή νούμερα σε σταθερές. Κανονικά θα πρέπει να πάμε στα resources, να ανοίξουμε XML αρχεία και εκεί να περιγράψουμε με σταθερές αυτά που θέλουμε να πούμε. Οπότε αν αύριο κάποιος δεν ήθελε η εφαρμογή αυτή να λέει Hello World, αλλά ήθελε να λέει Γεια σου ρε φίλε στα ελληνικά, το μόνο που θα χρειαζόταν, χωρίς να ξέρει να γράφει κώδικα, είναι να αλλάξει αυτό εδώ το string. Αφού το λέει η Google έτσι θα είναι, και αυτό είναι πραγματικά το σωστό, τώρα για να μας λύσει, εμείς εδώ είμαστε λίγο τεμπέληδες και ίσως να μην πειράζει τελικά κάποια πράγματα να τα βάζουμε καρφωτά σε εισαγωγικά στον κωδικά μας. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Παρακαλώ. Οπότε, όταν θέλουμε να περάσουμε μία εικόνα, την αποτύπτουμε με τις 4 εικόνες. Ένα εικονίδι. Έλα. Μ' ακούσατε? Ναι. Λοιπόν, αν θέλουμε, ας πούμε, να φτιάξουμε το εικονίδιο της εφαρμογής. Ναι, λέω, οπότε όταν αποθηκεύουμε μία εικόνα, την αποθηκεύουμε με τις 4 μορφές, τις πάντα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι. Αλλά είναι καλό. Αυτό είναι καλό να κάνω. Ωραία. Μία έκδοση της εικόνας για υψηλή ανάλυση, μία για μεσαία, μία για χαμηλή, έτσι μία. Ναι. Okay. Ευχαριστώ. Άλλο? Η Google μας λέει ότι μία activity, μία οθόνη, μπορεί να έχει επάνω της ένα και μόνο ένα αντικείμενο. Αντικείμενο οθόνης. Δηλαδή μπορεί να έχει ή ένα text view, θα συνηθίσουμε σιγά σιγά τα ονόματα, ένα label όπως τα λέγαμε στα Windows, που να γράφει ένα κείμενο, ή ένα κουμπί, το οποίο κουμπί υποχρεωτικά θα πιάνει όλη την οθόνη, ή ένα combo box, εδώ το λέμε spinner, έτσι. Ένα και μόνο ένα αντικείμενο. Θα μου πείτε τώρα, μα εγώ δεν έχω δει ποτέ οθόνη με ένα αντικείμενο και σίγουρα δεν θα ήταν χρήσιμη μια οθόνη που θα έχει μόνο ένα κουμπί και τίποτα άλλο να γράφει από πάνω. Αυτό είναι αλήθεια. Ένα από τα αντικείμενα που μπορούμε να βάλουμε επάνω σε μια οθόνη στο Android είναι ένα layout. Ένα layout λοιπόν είναι ένα αντικείμενο οθόνης, το οποίο περιέχει μέσα άλλα αντικείμενα, κουμπιά, combo boxes, radio buttons, θα δούμε σιγά σιγά την ορολογία του Android για αυτά, labels για να βάλουμε κείμενο, έτσι, εικόνες. Και όχι μόνο τα περιέχει για να τα δείξει, αλλά κάνει και μια πολύ σημαντική δουλειά για μας. Οργανώνει το πώς θα εμφανιστούν στην οθόνη και προσαρμόζει την οργάνωση αυτή, πρώτον με βάση κάποια χαρακτηριστικά που δίνουμε ο προγραμματιστής, ας πούμε το κουμπί θέλω να είναι τουλάχιστον τόσο, ό,τι και αν σημαίνει το τόσο, και με βάση το μέγεθος της οθόνης και την ανάλυση. Επομένως, αν αυτή είναι η οθόνη μας και εμείς θέλουμε να βάλουμε ένα τίτλο εδώ, μισό ελληνικά, μισό αγγλικά, οκ. Okay. Λοιπόν, και από κάτω ένα κείμενο, μπλα μπλα μπλα, και μετά να έχουμε δύο κουμπάκια, OK και cancel. Δεν θα κάτσουμε να φτιάξουμε έναν κώδικα από εδώ μέχρι απέναντι, τι θα γίνει αν είναι μεγάλη οθόνη, αν είναι μικρή, αν αυτό είναι στα ελληνικά, αν στα αγγλικά, πόσο πρέπει να είναι αυτό το κουμπί κτλ. Απλά περιγράφουμε σε ένα layout αυτό το πράγμα. Ότι θέλω πάνω-πάνω να υπάρχει κάτι που γράφει κείμενο και λέει τίτλο. Ακριβώς από κάτω ένα κείμενο με μικρότερα ίσως γράμματα και περισσότερες γραμμές.
και στη συνέχεια δύο κουμπάκια που το ένα θα είναι αριστερά από το άλλο και θα έχουν το ίδιο διαφορετικό μέγεθος κτλ. Αφού περιγράψουμε αυτή τη δομή σε ένα XML αρχείο, όχι, ευτυχώς όχι υποχρεωτικά γράφοντας XML γλώσσα, αλλά τραβώντας με το ποντίκι και ορίζοντας ιδιότητες, κάτι θα κάνουμε σε λίγο, τότε όλο αυτό το κλείνουμε και το λέμε layout, και στη συνέχεια απλά όταν ξεκινάει το activity λέμε activity, αυτό που θα δείξεις είναι ό,τι περιγράφεται σε αυτό το layout, και το σύστημα αναλαμβάνει να διαβάσει το τι υποτίθεται ότι περιέχει αυτό το layout, 1, 2, 3, 4 πράγματα στην περίπτωσή μας, και να τα δείξει λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής στην οποία τρέχει. Οκ. Okay? Βεβαίως. Αυτό δεν καθυστερεί το τρέξιμο, ας πούμε, της εφαρμογής, το να ψάξει να βλέπουμε τα κατάλληλα μέγεθη να εφαρμογεί στο πρόγραμμα. Όχι ιδιαίτερα, αλλά η εναλλακτική μας θα ήταν ο προγραμματιστής να έβαζε μια σειρά από if. Δηλαδή, αν η οθόνη είναι μεγάλη, αν η οθόνη είναι μικρή, πώς αλλιώς. Να ορίσει τα μεγέθη με ένα χ και ένα ψ, που είναι οι διαστάσεις της οθόνης. Οπότε, σε οποιαδήποτε οθόνη, παίρνοντας τα χαρακτηριστικά της οθόνης, εφαρμόζει κατευθείαν το μέγεθο. Οπότε, να φαίνεται σε όλες τις συσκευές ακριβώς είναι... το ίδιο. Δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, να ρωτήσω το εξής. Ας πούμε, εδώ έχουμε ένα κουμπί που θα έλεγε OK. Και ένα κουμπί που θα έλεγε Cancel. Θα βάλω τους αγγλικούς όσους τους ξέρουμε όλοι. Πόσα πίξελ πλάτος θα κάνατε αυτό εδώ το κουμπί? Θα έκανα, ας πούμε, 10, ας πούμε, π.χ. και 15 επί ψ. Και το ψ θα ήταν... Αν αυτή η ανάλυση ήταν 1200, ας πούμε, εδώ, πόσο θα ήταν αυτό? Ναι, όχι, δεν θέλω να πείτε και εσείς νούμερο, το καταλαβαίνω, δεν θέλω να πείτε 150. Απλά, καταρχήν, για να δούμε ένα από τα προβλήματα που έχουμε, για να αποφασίσουμε τι πλάτος θα πρέπει να έχει αυτό, άσχετα με την ανάλυση, είναι το εξής. Πόσα πίξελ θέλει η λέξη cancel για να μπει μέσα? Ποιος ξέρει? Απλά πάρουμε το string, να ανοίξουμε τη γραμματοσειρά του συστήματος, να ζητήσουμε από το σύστημα να ζωγραφίσει αυτή τη γραμματοσειρά και να μας πει τι πλάτος θα έχει. Οπότε να πούμε, να βάλουμε και ένα κενό εδώ και εδώ. Δηλαδή, καταρχήν αυτό που λέτε είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε, δεν μας απαγορεύει κανείς, αλλά είναι τόσο δύσκολο και τόσο πολύπλοκο που θα μας δημιουργήσει τραγικά προβλήματα. Σκεφτείτε μόνο αυτό. Ξεχάστε την ανάλυση, αν δηλαδή αυτό είναι μεγάλο κινητό ή μικρό κινητό κτλ. Και σκεφτείτε το εξής. Σας λέω ότι εδώ αυτό το κουμπί θέλω να λέει cancel, που αργότερα μπορεί να αλλάξει. Έτσι, υπό συνθήκες να έχει και μια άλλη λέξη μέσα του. Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, ας πούμε, αν το πατήσουμε. Το cancel, πόσα πίξελ είναι? Για να το πατήσουμε αυτό πρέπει να ξέρουμε γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς που το έχει αλλάξει ο χρήστης. Έτσι. Δεν είναι εύκολο να ξέρουμε πόσο πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό και το κάνει αυτό η Google για μας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν απαγορεύεται ο προγραμματιστής αν θέλει να το κάνει μόνος του. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα layout μπορεί να περιέχει και άλλα layouts μέσα. Βεβαίως. Θα δούμε το πρώτο layout. Ωραία. Και δούμε πώς θα ζωγραφίζαμε αυτό. Το layout μας είναι το activitymain.xml. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Το layout θα το δούμε με δύο τρόπους. Τώρα, εδώ δεν φαίνεται και πάρα πολύ καλά γιατί δεν έχουμε ψηλή ανάλυση. Εκεί φαντάζομαι θα φαίνεται καλύτερα. Ή θα το δούμε στο design mode. Οπότε, βλέπουμε για κάποια εικονική συσκευή, ας πούμε τον Nexus 4, πώς θα το βλέπαμε στην οθόνη. Όχι πολύ μεγάλο εδώ. Και μπορούμε να αρχίσουμε να τραβάμε αντικείμενα και να τα βάζουμε στην οθόνη. Και μετά να πάμε πάνω τους με δεξί πλήκτρο και να αρχίσουμε να ορίζουμε ιδιότητες, τις οποίες δεν προλαβαίνουμε καν να αναφέρουμε, θα πρέπει να τις ψάξουμε σιγά σιγά, έτσι. Η άλλη περίπτωση για τους πιο hardcore προγραμματιστές είναι να πατήσουμε το text και να δούμε την περιγραφή αυτού του πράγματος σε XML, έτσι. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που τρέχει. Καμιά φορά είναι εύκολο να κάνουμε εδώ διορθώσεις. Αν πάμε και προσθέσουμε κάτι άλλο, τραβήξουμε ένα κουμπί, θα δείτε αμέσως ότι θα προσθεθεί εδώ πέρα. Να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό.
Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό που έφτιαξε το σύστημα από μόνο του είναι ένα relative layout. Ένα relative layout είναι ένα layout στο οποίο κάθε αντικείμενο που βάζουμε μέσα προσδιορίζεται η θέση του είτε ως προς το συνολική οθόνη είτε ως προς ένα άλλο αντικείμενο. Μπορώ να πω δηλαδή ότι αυτό πρέπει να είναι πάνω στη μέση, αυτό κάτω από τούτο, αυτό κάτω από αυτό και αριστερά, αυτό δεξιά από αυτό στο ίδιο ύψος. Δηλαδή κάνουμε τέτοιου είδους περιγραφές. Ευτυχώς με το ποντίκι καταρχήν. Έτσι. Και παράγεται το layout. Μια απλούστερη και κλασικότερη μορφή layout είναι το linear layout, είτε vertical είτε horizontal, αν το προφέρω σωστά, όπου εμείς του λέμε θέλω πάνω αυτό, μετά ένα κουμπί, μετά κάτι άλλο, και το ένα πάει κάτω από το άλλο. Vertical. Ή το ένα δίπλα στο άλλο layout. Τώρα, αν σε linear, σε γραμμικό layout ήθελα να φτιάξω αυτό, θα όριζα ένα layout, θα βάζα ένα text view. Text view είναι ένα label στο οποίο μπορούμε να γράψουμε κείμενο μέσα. Ακριβώς από κάτω θα βάζα ένα άλλο text view και αν από κάτω βάλω δύο κουμπιά θα βγει το ένα εδώ και το άλλο εδώ. Οπότε τι θα έκανα, ίσως φαντάζεστε κάποιοι, θα έβαζα ένα horizontal layout και μέσα σε αυτό θα έβαζα το κουμπί 1 και το κουμπί 2. Οπότε αυτό που λέω στην XML είναι ότι αυτή η οθόνη αποτελείται από τρία πράγματα, που το ένα θα πάει κατά τ' άλλο. 1, 2, 3. Αυτό το τρίτο αντικείμενο στην οθόνη δεν είναι κάποιο κουμπί text view, είναι και αυτό ένα layout. Οπότε απαντάμε στο προηγούμενο ερώτημα. Ναι, μπορώ να έχω layout μέσα σε layout. Αυτό το layout είναι horizontal layout. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν βάλω μέσα του δύο αντικείμενα, 3-4, θα βγει το ένα δίπλα στο άλλο. Τώρα, αν θα βγουν κολλητά ή θα υπάρχει κάποια απόσταση ή αν αυτό θα είναι στη μέση στην άκρη, αυτά τα πράγματα τα ρυθμίζουμε δίνοντας ιδιότητες στο αντικείμενο. Να δούμε 2-3 πραγματάκια εδώ. Καταρχήν, αυτό εδώ είναι το layout, relative. Αυτό δηλαδή περιγράφει ουσιαστικά όλη την οθόνη. Αυτό που μας λέει είναι ότι το ύψος του layout κάνει match parent. Βλέπετε εδώ δεν χρειάζεται να πούμε 100 pixels ή 200 pixels. Λέμε ότι το ύψος του layout θα είναι το ύψος του γονέα του. Ποιος είναι γονέας? Η οθόνη. Έτσι. Άρα θα πιάνει όλο το ύψος της οθόνης. Και το width, το οποίο είναι το πλάτος, υπάρχει εδώ. Είναι από πάνω. Είναι επίσης match parent, αλλά το layout θα πιάνει όλο το πλάτος της οθόνης. Padding και τα λοιπά είναι αποστάσεις, θα τα δούμε σιγά σιγά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το 16 dp. Υπάρχουν διάφορες μονάδες για να μετράμε μεγέθη στο Android. Υπάρχει, ας πούμε, το centimeter, η ίντσα, καν με θυμάμαι τα αρχικά. Έτσι, υπάρχει το millimeter, υπάρχει το pixel, από με αυτό το κουμπί θα είναι 15 pixel. Έτσι. Όλες αυτές όμως οι μονάδες είναι, επιτρέψτε μου τον όρο, προβληματικές για γενική χρήση. Γιατί? Γιατί άμα φτιάξω ένα κουμπί που είναι 2 εκατοστά, έτσι, σε ένα κινητό υψηλής ανάλυσης, ας ήταν μεγάλο ή μικρό, έτσι, θα είχε πάρα πολλά πίξελ. Σε ένα κινητό πολύ μικρής ανάλυσης θα πιάνε, έτσι, θα ήταν πολύ λίγα πίξελ και αν ήταν και μικρή οθόνη ταυτόχρονα θα έπιανε μεγάλο μέρος οθόνης. Τι θα πει αυτό το κουμπί να είναι 2 εκατοστά ή 15 χιλιοστά, τι νόημα έχει? Για να αποφύγουμε αυτές τις λεπτομέρειες, αυτά τα προβλήματα, έχουμε κάποιες μονάδες μέτρησης οι οποίες δύο βασικότερες είναι αυτοί, η dp και η sp. Η dp είναι, πώς να την πω, σχετικά pixels. Ορίζουμε ότι το μέγεθος θα είναι 10, ας πούμε 15 dp και αυτό το 15 προσαρμόζεται με βάση δύο παράγοντες. Πρώτον το μέγεθος του τηλεφώνου και δεύτερον και κυριότερο την ανάλυσή του.
Έτσι. Το 1DP αντιστοιχεί, υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που λέει πόσο ακριβώς είναι, αντιστοιχεί στα pixels όταν μια συγκεκριμένη ανάλυση και μια συγκεκριμένη πυκνότητα οθόνης είναι η πυκνότητα του κινητού μας. Έτσι. Ουσιαστικά αυτή η μονάδα μέτρησης είναι σχετική με το μέγεθος του κινητού και με την ανάλυσή του. Το SP είναι το ίδιο πράγμα με το DP, αλλά λαμβάνει υπόψη και την επιλογή του χρήστη στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου για το αν θέλει μικρά, μεσαία ή μεγάλα γράμματα. Αυτή εδώ τη μονάδα μέτρησης τη χρησιμοποιούμε για κείμενο, για οτιδήποτε άλλο, αποστάσεις, κουμπιά κτλ. Χρησιμοποιούμε αυτή τη μονάδα. Okay. Είναι μονάδες σχετικές που λαμβάνουν υπόψη την ανάλυση και το μέγεθος της συσκευής. Τώρα, πόσο ακριβώς είναι 16 dB, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε όταν θα τρέξουμε την εφαρμογή. Μέσα σε αυτό τώρα το layout, τι υπάρχει? Υπάρχει ένα text view. Τα περισσότερα αντικείμενα στο Android λέγονται views ή κληρονομούν με μια κλάση που λέγεται views, θα δούμε σιγά σιγά. Το text view είναι ο χώρος ουσιαστικά εδώ που βλέπετε το Hello World. Αυτό είναι ένα text view. Είναι ένας χώρος στο οποίο βάζουμε μέσα κείμενο και το δείχνει. Το width, το πλάτος αυτού του αντικειμένου είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν το μπορώ σωστά. Wrap content. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό το view θα έχει τόσο μέγεθος όσο χρειάζεται για να δείξει αυτό που του λέμε να δείξει. Αυτό που το κάνουμε σε ένα κουμπί και αν από OK του βάλουμε μια άλλη λέξη, με το που αλλάξουμε το κείμενο που μέσα, το κουμπί θα μεγαλώσει ή αντίστοιχα θα μικρύνει. Αυτό σημαίνει wrap content. Το ίδιο ισχύει και για το ύψος αυτού του κουμπιού, το οποίο είναι wrap content, δηλαδή όσο χρειάζεται για να δείξει το κείμενο που έχει μέσα, συν λίγο ακόμα, έτσι, για να μην τρώει τα άκρα των γραμμάτων. Καμιά ερώτηση? Hello World τώρα είναι δηλαδή μέσα σε ένα κουτί που έχουμε ορίσει θα έχει τέτοιο μήκος και τέτοιο πλάτος. Να μην ξεκινήσω το Hello World, να ξεκινήσω το Text View. Το Text View είναι ένας χώρος για να γραφτεί κείμενο, του οποίου κειμένου το περιεχόμενο είναι το Hello World και το πλάτος του, έτσι, το μήκος του θα είναι όσο χρειάζεται για να γραφτεί στο συγκεκριμένο τηλέφωνο το Hello World. Με τα γράμματα που, με την default γραμματοσειρά. Έτσι. Δηλαδή, αν το Hello World πιάνει 15 pixels, εδώ ουσιαστικά αυτό θα είναι 17-18, να αφήσει και λίγο κενό δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, επίσης, το ύψος του συγκεκριμένου text view θα είναι όσο χρειάζεται για να βγουν τα γράμματα. Αν δηλαδή έβαζα τρεις τελίτσες ως κείμενο, θα ήταν πολύ μικρό το ύψος. Αν βάλω κάτι που έχει κεφαλαία και μικρά ταυτόχρονα, θα ήταν μεγαλύτερο. Αυτή η προσαρμογή βέβαια γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Και εδώ κλείνει το layout. Βεβαίως. Γιατί γράφετε σε δύο σημεία το Hello World και ποιο από τα δύο θα πάρει εφαρμογή? Δηλαδή ήταν και στο προηγούμενο που μας δείξατε, ήταν και σε αυτό. Στο άλλο, άμα κάνουμε αλλαγή, θα το πάρει. Ευχαριστώ. Στην πραγματικότητα, αυτό το έψαχνα τώρα, το σωστό είναι να γράφετε εδώ. Εδώ, μισό λεπτό, δεν πρέπει, εδώ πρέπει να υπήρχε ένα κλικ να μας κάνει και να μας έδειχνε. Να το βλέπετε. Προσέξτε. Σε αυτό το αρχείο δεν είναι γραμμένο το Hello World. Απλά μας το έδειχνε τόση ώρα που δεν είχα κάνει κλικ για να μας βοηθήσει. Στην πραγματικότητα το κείμενο αυτού του text view είναι στα resources. Αυτό το at εδώ σημαίνει είναι στα resources. Στο αρχείο string. Το βλέπετε. Και ο τίτλος του είναι Hello World. Αυτό είναι όνο. Αυτό εδώ είναι αυτός ο τίτλος. Που τυχαίνει να είναι ίδιος με το περιεχόμενο. Τυχαίνει εισαγωγικά να είναι διαχωρόμενο. Έτσι λέει η Google ότι πρέπει να χτίζουμε. Δηλαδή φτιάχνω το layout, λέω ότι θα βάλεις αυτό, αλλά αυτό δεν θα το γράψω εδώ σαν string. Θα σου πω που, σε ποιο άλλο αρχείο είναι και εκεί είναι το πραγματικό string. Τώρα για απλές εφαρμογές, για να μιλήσει σε μένα, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό.
Αν θέλουμε να φτιάξουμε εφαρμογές που να είναι σε πολλές γλώσσες και να μπορεί κάποιος να κάνει εύκολα μετάφραση χωρίς να είναι προγραμματιστής κτλ. Έτσι πρέπει να γίνει. Άλλο. Μήπως πριν μπούμε σε Java και αρχίσουμε να μιλάμε για βαριές λέξεις να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ίσως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Ωραία. Πώς... Διάλειμμα, να τρέξουμε στο... Ωραία, ναι. Να κάνουμε το διάλειμμα ένα. Ράνε έτσι απλά για να το δούμε στο emulator. Λοιπόν, πόση ώρα κύριε Βογιατζή. Ένα δεκάλεπτο. Τα παιδιά που παρακολουθούν από το σπίτι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καμία ερώτηση. Το ξέρεις εσύ, αν θέλανε, θα στο λέγανε. Μπορούμε κανονικά να δώσουμε και ήχο. Εγώ θα ήθελα να τους ρωτήσω, δηλαδή, ή να τους ρωτήσεις εσύ τώρα, ή αν υπάρχει ερώτηση, θα χαρώ πολύ, δηλαδή, μην είναι. Κάνει ερώτηση ο Πουρέτας και το απαντάω τώρα. Οκ. Αν μπορούμε να το συνδέσουμε, πάντως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα και οι διακοπές, αν υπάρχουν. Όχι, αν μπορείς. Ή να τη μεταφέρεις, δηλαδή, διέκοψέ μου αν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κάντο όπως κρίνεις εσύ ότι είναι ευκολότερο για σένα. Ερώτηση τώρα, αφού το απαντάω, το απαντάω. Με ρώτησε αν για να χρησιμοποιήσει τη συσκευή του αντί για emulator, αν χρειάζεται δικαιώματα root και του είπα όχι, αρκεί να... Χρειάζεται... είναι σε Linux. Σε Windows προτιμάμαι. Χρειάζεται administrator, καλύτερα ναι. Σε Linux σίγουρα. Όχι δικαιώματα root, χρειάζεται να παρακάμψει το πρόβλημα των δικαιωμάτων root. Α, για να την προ... Όχι, 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 καμία περίπτωση, όχι. Χρειάζεται απλά να ενεργοποιήσει εκείνα τα ξέρεις τα... Την άγνωστη πηγή και το αντιπάλλον. Μπράβο. Σας είναι εύκολο να τρέξετε όλη την εφαρμογή, να ανοίξει και η εικονική συσκευή, να τη δούμε και αν έχουμε κάποιο πρόβλημα να το λύσουμε πριν πάμε παρακάτω. Δεν βλέπω να τρέχει. Θέλει λίγο χρόνο. Απλά, εγώ δεν βλέπω. Ναι, και εγώ δεν βλέπω τώρα κάτι να τρέχει, αν με ειλικρινείς. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά είναι τα runs που κάνει. Αυτά είναι αυτά που στέλνει το EDB στην εικονική συσκευή. Εσύ. Όχι, δεν υπάρχει τώρα ανοιχτό. Ναι, το κοίταξε και εγώ. Εμένα το ίδιο μου κάνει, εκτός αν με το RAN απλά βγάζει το Hello World στο... Όχι, μόνο αυτό είναι. Όχι, όχι, αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι το preview όταν το κτίζεις. Οπ, αυτό έτρεξε προηγουμένως. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς έχουμε, μόνο το OK, απλά σταματάνε εδώ. Μισό της εικονικής συσκευής, δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει στο παρελθόν. Νόξα. Μισό λέω της εικονικής συσκευής. Οπα. Όχι. Κοίτα ρε, το πρωί το δοκιμάσαμε ένα προς ένα όλα. Και ακριβώς το βασικό αυτό πρόγραμμα. Δεν ήταν κατεστημένο εδώ. Το... Και εμένα το ίδιο μου κάνει, δεν είναι ίδιο. Στο RAM πάλι... Το καταστήσαμε τώρα, που κάτι δεν είχε το... Δεν είχε το SDK. Το Android Studio Project. Δεν το είχε. Το Android Studio δεν το είχε καθόλου. Κάτσε το που είχαμε χρόνο. Χαρή. Χαρή. Όταν τελειώσει θα δεις γιατί δεν ανοίγει εδώ το... Σιγά σιγά. Τι. Πάλι δεν ανοίγει το emulator. Σε κανέναν, δεν ξέρω, είναι η ώρα. Τι κάνουμε να ανοίγει τώρα. Το emulator ούτε στο δικό σου. Panic homes, τι είναι αυτό. Κάτι έχει πάρει. Κάτσε κάτι, 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 κάτι. Δεν έχεις... Όχι, όχι, όχι. Αυτό εδώ. Αυτό είναι panic. Panic είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω μια εντολή που προκαλεί panic στα Linux. Ποια? Δεν θυμάμαι. Έχεις πρόβλημα που τραβάζω το δούμε τι είναι αυτό.
Είμαστε έτοιμοι. Παρότι βέβαια το αντικείμενο του κύκλου δεν είναι σε καμία περίπτωση προγραμματισμός ή γλώσσα Java, θα ήθελα να πω μερικές λέξεις, και αν κάποιος τις ακούει και τις ψιλοφοβάται ή δεν σημαίνουν κάτι για αυτόν, να το πει, μήπως να ξεκαθαρίσουμε απλά ένα-δύο πράγματα. Καταρχήν ξέρουμε όλοι τι είναι κλάση. Όχι, όχι προς Θεού, απλά αν κάποιος δεν ξέρει να το πει, το πάμε. Λοιπόν, κλάση ξέρουμε όλοι τι είναι αντικείμενο, που αυτά τα δύο δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Okay. Χαρακτηριστικό attribute classes, μεταβλητές που βρίσκονται μέσα σε αυτήν. Μέθοδοι, συναρτήσεις που βρίσκονται μέσα σε αυτήν, έτσι. Κατασκευαστής, constructor. Okay. Μια χαρά. Ναι. Constructor είναι μια συνάρτηση που έχει το ίδιο όνομα με την κλάση και εκτελεί ταυτόματα για να αρχικοποιήσουμε ένα αντικείμενο. Όπου το συναντήσουμε λοιπόν, θα το δούμε να δουλεύει. Απλά να το θυμηθούμε τότε. Έτσι. Λοιπόν. Ένα βηματάκι ακόμα θα το βαρύνω. Thread. Έχουμε το thread. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν. Ο κώδικας λοιπόν που έκανε όλα αυτά τα μαγικά πράγματα, δηλαδή να δούμε το Hello World στο κινητό μας, είναι αυτός εδώ ακριβώς που βλέπετε. Όλος μας ο κώδικας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία κλάση. Η κλάση Main Activity στο παράδειγμά μας, η οποία κάνει extend μια άλλη κλάση, την Action Bar Activity. Η γραμμούλα που βλέπετε στη μέση σημαίνει ότι υπάρχει μεν αυτή η κλάση, αλλά είναι deprecated. Είναι παλιά και λέει Google να μην τη χρησιμοποιούμε. Παρ' όλα αυτά την έφτιαξε μόνη της. Συνήθως εδώ θα βάζουμε Activity σκέτο. Άρα, το αντικείμενό μας, η οθόνη μας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα αντικείμενο της κλάσης Activity, όπως τη φτιάχνει η Google, την οποία εμείς την κληρονομούμε. Θυμίζω ότι αυτό σημαίνει Extends. Η Main Activity κληρονομεί την κλάση Activity και με την κληρονομικότητα τι κάνουμε, παίρνουμε τον κώδικα και τα δεδομένα που έχει φτιάξει η Google στην κλάση Activity, όποια και είναι αυτά, και προσθέτουμε τα δικά μας ή τροποποιούμε κάποια από τις μεθόδους που έχει ήδη μέσα. Κάποια από τις συναρτήσεις που έχει μέσα. Την Activity δεν την ενεργοποιούμε εμείς. Την ενεργοποιεί το Android. Άρα λοιπόν το Android, το σύστημα, παίρνει τον κώδικα της κλάσης μας. Αυτό κάνει new, δηλαδή φτιάχνει το αντικείμενο της κλάσης Activity. Αυτό καλεί αν υπήρχε constructor κτλ. Και μας το δίνει έτοιμο προς χρήση. Μας το δίνει τι σημαίνει, έτσι, ότι ουσιαστικά εκτελεί κάποιες από τις μεθόδους που έχουμε εδώ μέσα. Αν κοιτάξετε, να μην μπλέξουμε τώρα με θεωρίες, διαγράμματα και τέτοια, θα δείτε ότι κάθε, στη βιβλιογραφία ή στο ίντερνετ, θα δείτε ότι κάθε activity έχει ένα life cycle, δηλαδή όταν δημιουργείται κάτι εκτελείται από μόνο του. Όταν είναι ενεργό το activity και πάει να φύγει γιατί κάποιο άλλο ενεργοποιήθηκε, κάποιο άλλο πρόγραμμα ή κάτι συνέβηκε, κάποιος μας πήρε στο τηλέφωνο, κάτι συμβαίνει, έτσι έχουμε ένα event. Όταν κλείσει το τηλεφώνημα και ξαναγυρίσουμε στο δικό μας πρόγραμμα, επανενεργοποιείται το activity κτλ. Για κάθε τέτοιο γεγονός δημιουργείται από το σύστημα ένα event. Και κάθε φορά που γίνεται ένα event τέτοιο, καλείται μία μέθοδο που λέγεται onCreate ή onDestroy όταν καταστρέφεται ή onResume ή on κάτι άλλο. Θα τις δούμε σιγά σιγά αυτές. Η onCreate εκτελείται από το σύστημα από μόνη της κάθε φορά που το activity ξεκινάει. Προσέξτε, δεν υπάρχει ξεκινάει πρόγραμμα ή εφαρμογή, δεν υπάρχει κανένα εφαρμογή εδώ. Ένα πρόγραμμα θα μπορούσαμε να πούμε σε ένα πρώτο επίπεδο ότι είναι μια σειρά από activities που το ένα καλεί το άλλο, μόνο που δεν είναι απαραίτητο όλα τα activities να προέρχονται από το project μας. Υπάρχει μια αρχή οθόνη με options, η οποία οδηγεί σε ένα activity που δεν ξέρω τι, και εκεί που εκτελείται αυτό το activity, πατάει ο χρήστης ένα κουμπί και βγαίνει ο κατάλογος για να διαλέξουμε μια επαφή που είναι ένα τελείως άλλο πρόγραμμα που έχει φτιάξει ένας άλλος προγραμματιστής.
οι επαφές του τηλεφώνου. Δηλαδή αυτό που θα λέγαμε εφαρμογή δεν είναι ακριβώς μια εφαρμογή, δεν είναι μια σειρά από οθόνες που η μία καλούν την άλλη. Περισσότερες είναι στο ίδιο project, αλλά όχι απαραίτητα. Okay. Εδώ λοιπόν κάποια στιγμή έπρεπε να ξεκινήσει αυτό το activity. Ποιος το ξέρει αυτό? Το Android. Γιατί? Γιατί εμείς πατήσαμε από τη λίστα των προγραμμάτων με το δάχτυλο το πρόγραμμα αυτό. Ξεκινάει το πρώτο activity από το Android. Φτιάχνετε το αντικείμενο ως Java αντικείμενο στη μνήμη. Γίνεται ό,τι να γίνει με αυτό το αντικείμενο, αρχικοποίηση και τέτοια. Και στη συνέχεια το Android στέλνει σε αυτό το αντικείμενο ένα σήμα, τον ενημερώνει για ένα γεγονός. Τώρα ξεκίνησες. Έτσι. Αυτό λέγεται OnCreate. Ο κώδικας που θα βάλουμε ως προγραμματιστές στο OnCreate ουσιαστικά ξεκινάει, ουσιαστικά πρακτικά ξεκινάει την εφαρμογή μας. Έτσι. Φτιάχνει λοιπόν το Android το αντικείμενο, καλεί την OnCreate του και ό,τι κώδικα βάλουμε εμείς εδώ, αυτός ο κώδικας θα εκτελεστεί. Αργότερα, εκεί που έχουμε την οθόνη, η οποία τι κάνει, ποιο είναι το loop, ποιο είναι η maintenance, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η οθόνη κάθεται εκεί και τη βλέπει ο χρήστης μέχρι ότου να συμβεί κάποιο event. Είτε να έχει κάποιο κουμπί και να το πατήσει ο χρήστης, είτε εκεί που την κοιτάει να πατήσει το back και να πρέπει να φύγει, είτε εκεί που την κοιτάει κάποιος να τον πάρει τηλέφωνο, οπότε πρέπει να βγει το τηλέφωνο μπροστά και να πάει αυτό στο background. Αυτά είναι events. Τι κάνουμε εμείς όταν γράφουμε κώδικα για Android? Απλά περιγράφουμε τους χειρισμούς που θέλουμε ως προγραμματιστές για μια σειρά από events. Αυτά που μας ενδιαφέρουν. Και κάποια άλλα τα αγνοούμε. Έτσι. Εδώ το μόνο event που βλέπουμε είναι το OnCreate, που εκτελείται όταν ξεκινάει ένα activity για πρώτη φορά. Αυτό το πράγμα εκτελείται περισσότερες φορές από όσο θα φανταζόταν κανείς. Για παράδειγμα, αν έχω όρθιο το κινητό μου και το γυρίσω στο πλάι, το activity αυτό πεθαίνει συνολικά και ξαναδημιουργείται αυτόματα, σχεδιάζοντας το τηλέφωνο στο πλάι. Αν το ξανακάνω αυτό, τότε το activity πεθαίνει από το Android και ξαναξεκινάει από την αρχή σαν να ήταν καινούριο πρόγραμμα. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, έτσι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε μέσα στην OnCreate? Ξεχνάμε αυτό για την ώρα. Ακριβώς από κάτω έχουμε τη super.oncreate. Η εντολή super στη Java είναι γνωστή σε όλους. Τσου. Η έννοια κληρονομικότητα είναι γνωστή σε όλους. Ωραία. Λοιπόν, η super, όπου τη βάζουμε, καλεί, τη χρησιμοποιούμε για να καλέσουμε κάτι από τη μητέρα κλάση. Την κλάση που κληρονομούμε εμείς. Εμείς είμαστε η main activity. Κληρονομούμε την κλάση activity, έτσι, το βλέπετε. Το super on create σημαίνει κάλεσε τη μέθοδο on create, όχι αυτή που βλέπετε μπροστά σας, αλλά την on create που έχει η κλάση activity και την οποία εμείς, το βλέπετε αυτό το override, υπερκαλύψαμε. Πολύ πληροφορία θα μου πείτε. Τι σημαίνει υπερκάλυψαμε? Override σημαίνει, ενώ υπήρχε ήδη μία μέθοδος, μία συνάρτηση με το όνομα on create, φτιάξαμε και εμείς μία με το ίδιο όνομα. Οπότε, όταν λέμε OnCreate σκέτο, μιλάμε για τη δικιά μας, του main activity. Όταν λέμε super.oncreate, μιλάμε για την OnCreate που έχει φτιάξει η Google και ο κώδικας της είναι στο activity. Ορίστε. Να ρωτήσω κάτι. Και αφού την κάναμε override, γιατί μετά ξανακαλούμε την... Γιατί χρειαζόμαστε για να γίνει σωστά η αρχικοποίηση τον κώδικα που έχει βάλει η Google εκεί μέσα. Οκ. Okay, οπότε είναι κάτι default αυτό. Πρέπει να μπαίνει... Είναι αυτή, ναι, γραμμές, αυτό θα το βάζουμε πάντα. Okay. Στη συγκεκριμένη μέθοδο. Λοιπόν. Ακριβώς από κάτω τώρα υπάρχει μία πολύ σημαντική συνάρτηση, η οποία πάντα θα την καλούμε, η Set Content View. Με τη Set Content View λέμε στο Android ποιο θα είναι το περιεχόμενο της οθόνης για αυτό το activity. Η Set Content View λοιπόν, με την παράμετρο της βλέπετε δίπλα μέσα στις παρενθέσεις, ορίζει ποιο θα είναι το περιεχόμενο. Αν εδώ στα resources, έτσι, στο φάκελο layout, έχουμε ένα layout. Θα μπορούσαμε να έχουμε 5, 10, 15. Είτε γιατί έχουμε 15 activities, είτε γιατί θέλουμε να φτιάξουμε τρία διαφορετικά layouts, για λόγους που δεν έχει σημασία να συζητήσουμε τώρα. Για να συνδέσουμε αυτό εδώ με τη Set Content View, χρησιμοποιούμε μια
ενδιάμεση κλάση, η οποία είναι πάρα 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 πολύ σημαντική. Η κλάση R. Την κλάση R τη φτιάχνει μόνο του το σύστημα. Όχι το Android Studio, το SDK του Android. Σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Η κλάση R είναι μία κλάση η οποία ορίζει σταθερές για όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στα resources. Άρα αν βλέπαμε την κλάση R, γράφαμε κώδικα και βλέπαμε τι αποτελείται, θα βλέπαμε ότι αποτελείται ουσιαστικά από το drawable, το layout, το menu, το κτλ. Και το R.layout έχει σταθερές για όλα τα περιεχόμενα. Οι σταθερές που ορίζονται μέσα στην R είναι ακέραιοι αριθμοί, τους οποίους κάπως παράγει το σύστημα και δεν χρειάζεται να το γνωρίσουμε εμείς. Απλά να ξέρουμε ότι αυτό το R.layout.activityMain ουσιαστικά είναι ένας ακέραιος αριθμός, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Αυτός ο ακέραιος αριθμός συνδέεται μοναδικά, με τρόπο που επίσης δεν μας ενδιαφέρει, με το ActivityMain. Όταν λοιπόν ουσιαστικά εμείς καλούμε τη Send Content View, του στέλνουμε αυτόν τον ακέραιο αριθμό και το σύστημα ψάχνει στα resources, φορτώνει το XML που αντιστοιχεί σε αυτόν τον αριθμό, διαβάζει τα περιεχόμενα και δημιουργεί τα αντικείμενα που χρειάζεται. Κουμπιά, dropboxes, ό,τι άλλο χρειάζεται για να συγγραφιστεί στην οθόνη. Αυτή είναι η χρήση της κλάσης R. Και τι γίνεται από εκεί και πέρα? Από εκεί και πέρα δεν γίνεται τίποτα. Έχει κάτι ζωγραφιστεί στην οθόνη και το σύστημα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε event. Μόνο που μην έχοντας βάλει κουμπιά ή οτιδήποτε άλλο πάνω στην οθόνη, το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι κάποιος να πατήσει το back και να την κλείσει ή να πατήσει το home και να φύγει το activity από τη μέση και να πάει στο background. Θα δούμε λίγο αργότερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τερματίσουμε προγράμματα. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα έχετε δει, θα έχετε βάλει στο τηλέφωνο σας κάποια από αυτά τα task killers, που βγάζει μια λίστα με 50 εφαρμογές, πατάμε kill, τα κάνει όλα kill και μετά σε λίγο αρχίζουν και ξεφυτρώνουν ένα-ένα. Το Android είναι αυτό που αποφασίζει πότε τελειώνει ένα πρόγραμμα και πότε όχι. Ή πότε πρέπει να φύγει προσωρινά και να επανέλθει. Μέσα στον κώδικα που έχουμε βάλει εδώ δεν υπάρχει πουθενά κάτι που να μοιάζει με end program. Εντολές Java του στυλ system.exit υπάρχουν και εδώ, αλλά θεωρούνται μέγιστη βαρβαρότητα και δεν χρησιμοποιούνται ποτέ ή σχεδόν ποτέ. Έτσι. Ουσιαστικά αυτό που δεν είναι κλείνουμε ποτέ προγράμματα, απλά υποσυνθήκες κλείνουμε activities. Έτσι. Το αναφέρω τώρα, θα τα δούμε σιγά σιγά. Καμιά ερώτηση? Ναι. Σε αυτό το τελευταίο που είπατε, δηλαδή όταν εσύ πατάς και κάνεις swipe left ή right, διώχνεις το activity, δεν διώχνεις το πρόγραμμα. Στην πραγματικότητα ναι. Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τι ακριβώς σημαίνει πρόγραμμα εδώ. Δεν με την κλασική έννοια του προγραμματισμού. Που χρησιμοποιεί πόρους συστήματος. Η έννοια του process υπάρχει. Αλλά εδώ δεν υπάρχει, υπάρχει έννοια του process, υπάρχει έννοια του task που είναι διαφορετική από το process, υπάρχει ένα του stack που είναι μια οθόνη που αποτελείται από μια άλλη και όταν κάνουμε back πάει ανάποδα, έτσι, που θα μπορούσε να είναι το activity 1 το δικό μας, το 2, ένα άλλο activity από άλλη εφαρμογή, για παράδειγμα οι επαφές, για να διαλέξουμε μια επαφή και μετά κάνε κάτι με αυτή την επαφή. Αυτό σημαίνει ένα stack. Το οποίο όταν κάνεις back θα πάει σε επαφές και μετά θα ξαναπάει στο δικό σου. Αυτό όμως δεν είναι το ίδιο πρόγραμμα. Δεν είναι ούτε καν ο ίδιος χρήστης. Α, παρεπιπτόντως, στο Android, επειδή είναι ένα Linux σύστημα, λέμε το λειτουργικό σύστημα Android, αυτό δεν είναι σωστό, είναι το περιβάλλον Android. Το σύστημα που έχουμε στο τηλέφωνο μας είναι Linux, καθαρό Linux. Έτσι. Η έννοια του χρήστη υπάρχει, μόνο που δεν έχει την έννοια του login που βάζουμε εκεί. Χρήστης, σε επίπεδο Linux, στο τηλέφωνο μας είναι, όπως ξέρει κανείς, έχει ενδιαφέρον, η κάθε εφαρμογή που εγκαθιστούμε ξεχωριστά. Η κάθε εφαρμογή που εγκαθιστούμε ξεχωριστά από το Play θεωρείται ένας χρήστης, user, στο σύστημα. Βέβαια αυτός ο χρήστης δεν κάνει μόνος του login ή έχει password, έτσι. Αλλά αυτό θεωρείται χρήστης σε επίπεδο Linux για το Android και όχι αυτός που κάθεται μπροστά και το χειρίζεται. Γι' αυτό και δεν έχουμε login στο Android, έτσι. Έχουμε προγραμματάκια τα οποία θέλουν password ή ζωγραφίζουμε, έτσι, τον κωδικό μας. Αλλά αυτό δεν είναι login σε επίπεδο Linux, είναι άλλο πράγμα. Χρήστες σε επίπεδο Linux στο τηλέφωνό μας δεν είναι ουσιαστικά οι εφαρμογές
που εγκαθιστούμε. Και αυτό γιατί γίνεται, για λόγους προστασίας. Όλοι ίσως έχουμε κατεβάσει κατά καιρούς προγράμματα τα οποία υποτίθεται ότι καθαρίζουν τα αρχεία που αφήνουν οι άλλες εφαρμογές κτλ. Έχετε δει κάτι cleaners και κάτι τέτοια. Με βάση αυτά που ξέρω εγώ από τη θεωρία του Android, το να λειτουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν είναι δύσκολο. Είναι αδύνατο. Η Google απαγορεύει στο πρόγραμμα Α να πειράξει τα αρχεία του προγράμματος Β. Γιατί φανταστείτε θα γινόταν αν μπορούσε μια εφαρμογή να πειράζει τις ρυθμίσεις μιας άλλης. Δεν μπορεί, είναι προστατευμένες. Εκτός αν το τηλέφωνο είναι ρουταρισμένο. Άλλη ιστορία, είναι πειραγμένο. Έτσι. Τώρα, πώς λοιπόν κατεβάζουμε ένα πρόγραμμα τύπου αντιβιωτικό που καθαρίζει, όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει, αυτό δεν το ξέρω. Υποψιάζουμε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Εκτός από να μας προβάλλουν διαφημίσεις. Προσωπική άποψη όμως δεν. Πώς? Μπορεί να σβήσεις τέμπαρχη από συγκεκριμένους φακέλους ή από τους κοινούς φακέλους, εκεί που είναι φωτογραφίες. Όχι όμως αρχεία, ας πούμε, ρυθμίσεων που μείναν από προγράμματα. Παρεπιπτόντως, κανονικά, όταν ένα πρόγραμμα απεγκαθίσταται, δεν μένουν αρχεία του μέσα. Που κάνουν και συνθήκες. Τα αρχεία της εφαρμογής και των ρυθμίσεων, όχι μια εικόνα που μπορεί να έχει βάλει στην microcard, αυτό είναι άλλο πράγμα, έτσι. Απεγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα, θεωρητικά σβήνονται τα πάντα. Όλοι σας έχετε ανοίξει ένα file manager. Μπορείτε μέσα από το file manager, επαναλαμβάνω αν δεν είναι πειραγμένο το τηλέφωνο, να πάτε και να δείτε, ας πούμε, τι αρχεία έχει το τάδε παιχνίδι που παίζετε. Σας βάζει ο file manager? Όχι, δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί και να θέλει το Android, το απαγορεύει το Linux που κάθεται από κάτω. Δικαιώματα προσπέλασης επίπεδου Linux. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε δεν ξέρω ένα πρόγραμμα που καθαρίζει αρχεία, υποτίθεται ρυθμίζων, εκτός από πιθανά temporary αρχεία, τι ακριβώς βίνει. Ή πως σκανάρει για ιούς. Δεν μπορώ να καταλάβω καν πώς γίνεται. Κατά πάσα πιθανότητα δεν γίνεται. Λοιπόν, πότε λοιπόν τελειώνει αυτό το πράγμα? Αυτός ο κώδικας εκτελείται, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ζωγραφίζει σε εισαγωγικά την αρχική οθόνη, να βάζει δηλαδή πάνω ότι αντικείμενα πρέπει να μπουν, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να συμβεί κάτι. Με αυτά που έχουμε βάλει στην οθόνη μας, το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι ή το back ή το home, τίποτα άλλο. Και αυτό είναι το πρώτο μας πρόγραμμα. Σας βλέπω λίγο προβληματισμένους. Ναι. Δύο απορίες. Η μία, κάτι που σβήσαμε πριν εκεί πέρα. Σβήσαμε τον κώδικα που αφορά μενού. Για να μην τον μπερδέψουμε ακόμα. Μενού, ασχοληθούμε λίγο μετά. Α, όχι ότι ήταν άχρηστα, ξέρω εγώ, τα σβήνουμε πάντα. Όχι, είναι αυτά που βάζει για να φτιάξει μενού. Είδατε ότι υπήρχε ένα setting στο οποίο όμως δεν έκανε και τίποτα. Και επειδή είναι λίγο βαρία τα μενού σαν αντικείμενο. Δεν τα έδωσα, εδώ πέρα τα έχω. Okay, ναι, είναι, θα το συζητήσουμε όταν θα συζητάμε μενού. Και ας πούμε, εκεί που έχεις highlight το set ναι. Content view, μπορώ ας πούμε να γράψω r.menu.κάτι. Είναι από, είναι από τα... Το καλό με αυτά τα περιβάλλοντα είναι όταν γράφουμε κάτι συμπληρώνουν. Το Android Studio όχι τόσο καλά όσο άλλα, αλλά να τι έχει μέσα η R. Και αν επιλέξουμε από εδώ κάτι. Είπαμε ότι το set content view δείχνει XML αρχείο, έτσι. Όχι, θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο. Όχι, συγγνώμη, δείχνει, το r.layout δείχνει σε XML αρχείο. Το content view θα μπορούσε να ήταν και ένα κουμπί. Απλά αυτό το κουμπί θα ήταν όλη η οθόνη. Δεν θα έχει τίποτα άλλο, ξέρω από ένα κουμπί όλη η οθόνη. Αν ήταν ένα text view θα ήταν μόνο αυτό το text view, τίποτα άλλο. Εμείς λοιπόν βάζουμε εκεί ένα layout και αυτό το layout έχει ό,τι θέλουμε να δείχνει. Ό,τι πάντως μπει εδώ μέσα στα resources έχει από το σύστημα αυτόματα, χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι, μία εγγραφή στην κλάση R. Έτσι, μία σταθερά στην κλάση R. Ό,τι και να βάλουμε εκεί μέσα. Άλλο? Ναι? Πριν που είπαμε για τη Super Home Play, αυτό το βάζουμε, είπαμε, επειδή έχουμε δημιουργήσει εμείς ήδη άλλη μία δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε με άλλο όνομα. Γιατί? Γιατί το Android λέει, ξεκίνησα με αυτό το activity. Ωραία, η πρώτη δουλειά που κάνω είναι να καλέσω την OnCreate του. Αν δεν έχει OnCreate, δεν ξέρει να καλέσει το Android. Ναι, μα δεν έχει τη δικιά του OnCreate. Συντακτική. Αν θα καλέσει τη δικιά του. Ναι, αν δεν έχω ονομάσει τη δικιά μου OnCreate. Οπότε η OnCreate του. Λογικά ναι. Συντακτικά όπως το σκέφτομαι, ναι. Δεν το έχω δει όμως αυτό το πράγμα ποτέ για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Αν δεν βάλουμε αυτές τις εντολές, θα ξεκινήσει αυτό το activity και δεν θα έχει τι να γράψει στην οθόνη. Και δεν θα μπορούσε βέβαια η αρχική κλάση να ξέρει τι θα θέλαμε εμείς να κάνει. Έτσι. Συντακτικά αυτό που λέω όμως ισχύει, ναι.
Απλά πραγματικά δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Αν το βάλουμε αυτό σε σχόλιο θα το δούμε. Κάτι άλλο? Αν δεν διαφωνείτε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φτιάξουμε μια πρώτη δικιά μας οθόνη και αν προλάβουμε να βάλουμε και λίγο λειτουργικότητα. Βάλουμε ένα κουμπί να κάνει κάτι. Λοιπόν, να ανοίξουμε το main activity, έτσι, να κρατήσουμε το text view που έχει και να προσπαθήσουμε από κάτω να βάλουμε ένα κουμπί. Να το δούμε πώς γίνεται αυτό. Εάν σας βγάζει αυτό το rendering problems, απλά πηγαίνετε εδώ και αλλάξτε την έκδοση, βάλτε μια άλλη, το 442. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα relative layout, έτσι, μέσα του έχει ένα text view. Πατώντας το βλέπουμε και ιδιότητες από κάτω, τις οποίες πραγματικά δεν έχουμε χρόνο να τις συζητήσουμε, αλλά θα δούμε 2-3 βασικές και θα τις ψάξετε μετά με την ησυχία σας. Έτσι. Λοιπόν, ας πιάσουμε ένα κουμπί, τον button, και ας το σύρουμε ακριβώς από κάτω. Θα προσπαθήσω να το βάλω στη μέση. Το βλέπετε? Το έβαλα. Να παρακαλέσω να το κάνουμε όλοι αυτό και να το δούμε τι έγινε σωστά. Έτσι. Χρειάζεται κάποιος βοήθεια? Okay. Απλό είναι, αλλά στη μέση. Λοιπόν, αν το βάλαμε κάπου στη μέση, πιστεύω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον να γυρίσουμε λίγο στο text, να δούμε τι έγινε εδώ. Κοιτάξτε πώς το Android, το Studio, περιγράφει το κουμπί που μόλις βάλαμε. Το πλάτος και το ύψος του κουμπιού, λέει, θα είναι wrap content, δηλαδή όσο χρειάζεται για το κείμενο που θα έχουμε μέσα. Το text του θα είναι new button. Εγώ δεν θέλω να το πω new button, εγώ θα ήθελα να το πω, ας πούμε, OK. Έτσι, μόλις αλλάξαμε το κουμπί θα μπορούσαμε να το κάνουμε και από δίπλα. Αυτό το λαμπάκι που βλέπετε, που ανάβει εδώ πέρα, είναι η αγαπητή μας Google, η οποία γκρινιάζει. Και γιατί μας γκρινιάζει εδώ? Μας γκρινιάζει γιατί αντί να πάμε και να φτιάξουμε στα resources, στα strings, κάτι και να το πούμε button 1 OK και να βάλουμε το string OK δίπλα, πήγαμε και το βάλαμε ως κώδικα, ως string κατευθείαν. Έτσι. Δεν απαγορεύεται να το κάνουμε, αλλά η Google θα μας γκρινιάζει ότι δεν το κάναμε πολύ σωστά. Θα έπρεπε, λέει, να πάμε στα values, τα strings, να φτιάξουμε ένα καινούριο string, να βάλουμε το περιεχόμενο, το OK μέσα και μετά να πούμε σε αυτό το κουμπί ότι αυτό που θα τυπώνει θα είναι το αντίστοιχο string. Θα έλεγα να μην το παρακάνουμε. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό είναι το ID που βλέπετε από κάτω. Το ID, έτσι, είναι ένας κωδικός, ένα όνομα, το οποίο χρησιμοποιούμε για να προσπελάσουμε το συγκεκριμένο κουμπί μέσα από κώδικα. Για να πούμε ουσιαστικά ότι πρέπει να έχει εγγραφεί στην κλάση R. Όταν αργότερα θα πούμε ότι κάτι θέλω να κάνω με αυτό το κουμπί, αν πατηθεί να γίνει αυτό ή να αλλάξει χρώμα ή δεν ξέρω τι άλλο, μέσα από κώδικα, για να μπορέσω να προσπελάσω αυτό το κουμπί με εντολές που θα δούμε σε λίγο, θα πρέπει να του έχουμε δώσει ένα ID και να πάρει εγγραφή στην κλάση R. Το text view, ας πούμε, από πάνω έχει ID. Δεν έχει ID ακόμα. Α, όχι, έχει ID, να το. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ID. Θα μου επιτρέψετε να αλλάξω το όνομά του, το ID του, και να το πω BT από τον button. OK. Κάτι δηλαδή που να μου θυμίζει αυτό που κάνει ή που πρόκειται να κάνει το κουμπί.
Αυτό εδώ είναι μια εγγραφή, δεν ξέρω να φαίνεται καθαρά, layout below, είναι μια εγγραφή που βγαίνει επειδή, μπορούμε να το, ναι, να το μεγεθύνουμε λίγο. Ωραία. Που προσδιορίζει τη θέση αυτού του, του κουμπιού. Αυτό το κουμπί λέει ότι θα είναι κάτω από το text view με αυτό το ID. Αυτό το κουμπί δεν είναι κάτω από αυτό επειδή είναι κάτω, κάτω από το text view στην περιγραφή. Είναι κάτω από το text view επειδή έτσι λέει εδώ. Δεν είναι όμως ακριβώς από κάτω του, αλλά είναι στη μέση της οθόνης. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτό το center horizontal. Πώς κάποιος ξέρει τώρα όλες αυτά τα πράγματα που θα πρέπει να γράψει εκεί? Θα σας γελάσω. Γι' αυτό έχουμε το περιβάλλον, παίζουμε με το ποντίκι και από εκεί και πέρα, αν γράψουμε Android ήταν ο κάτω τελεία, αρχίζει και συμπληρώνει βέβαια μόνο του. Έχουμε λίστες από το στούντιο για να καταλάβουμε τι περίπου θέλουμε. Ιδάλλως κοιτάμε το manual στο ίντερνετ. Έτσι, είναι άπειρες οι λέξεις και τα κλειδιά μπορούν να μπουν εδώ. Λοιπόν, αυτό τώρα το margin top σημαίνει ότι το κουμπί θα απέχει από το αντικείμενο που βρίσκεται από πάνω του κατά 70 dB. Θα μπορούσαμε βέβαια να το μειώσουμε, να το αυξήσουμε. Παίζοντας με αποστάσεις και μεγέθη, θα δείτε ότι υπάρχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει η έννοια του margin, έτσι, που ορίζουμε αποστάσεις, margin left, margin right, margin top κτλ. Και η έννοια του padding. Τι σημαίνει margin? Margins, left, right κτλ. Είναι οι αποστάσεις που έχουν τα αντικείμενα μεταξύ τους. Δηλαδή αν φτιάξω ένα κουμπί που έχει left, right margin 10 και βάλω δίπλα του ένα κουμπί που έχει margin 15 dp, ουσιαστικά αυτή εδώ η απόσταση θα είναι 25 dp. 10 και 15, 25. Έτσι. Ή αν έχω το margin top, σημαίνει ότι αυτό θα έχει μια απόσταση τόσα dp από το προηγούμενο αντικείμενο. Αυτή είναι η έννοια του margin. Η έννοια του padding είναι η εσωτερική απόσταση που έχουν τα κείμενα των αντικειμένων από τα άκρα του αντικειμένου. Δηλαδή, αν έχω ένα κουμπί που μέσα λέει OK, αλλάζοντας το padding του πάνω, ουσιαστικά τι κάνω? Ορίζω, μεγαλώνω κατά πάσα πιθανότητα την απόσταση που έχει η κορυφή του όμικρον και του κάπα από τα όρια του κουμπιού. Μεγαλώνοντας δηλαδή το padding σε ένα κουμπί, αυτό που κάνω είναι, επειδή το κείμενο είναι σταθερού μεγέθους, να μεγαλώνω είτε το κουμπί έτσι, είτε έτσι. Αυτό εδώ είναι το padding. Αυτή εδώ όμως η απόσταση μεταξύ του κουμπιού 1 και του κουμπιού 2 είναι το layout margin. Οκ. Okay? Εάν τρέξουμε τώρα το πρόγραμμά μας, θα δούμε το κουμπί. Οκ. Okay. Επειδή είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν όμως και άπιστοι εβδομάδες. Λοιπόν. Τι μας έκλεισε? Μας έκλεισε η σύνδεση. Λοιπόν. Δώστε μας παρακαλώ μισό λεπτό να ξαναενεργοποιήσω το TeamViewer που βαρέθηκε να μας περιμένει το σύνορα.
Ωραία. Πράγματι, εμφανίστηκε το κουμπί σε κάποια απόσταση από το προηγούμενο μήνυμα. Λοιπόν, πατάμε το κουμπί. Φαντάζομαι φαίνεται ότι πατιέται, έτσι. Πάτσα πολλές φορές. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι δεν γίνεται τίποτα. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Δεν του είπαμε να κάνει κάτι. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι το κουμπί μας πρέπει να κάνει κάτι, καταρχήν πρέπει να πάρουμε μία αναφορά προς αυτό το αντικείμενο. Okay. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα αντικείμενο τύπου button. Με το που γράψουμε την κλάση button, που είναι η κλάση των κουμπιών, θα κοκκινήσει και θα βάλει μια γραμμή το σύστημα από κάτω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν ξέρει τι σημαίνει button ακόμα. Και γιατί δεν ξέρει? Γιατί δεν έχουμε κάνει import το αντίστοιχο package της Java. Alt Enter, έτσι όπως είναι. Έγινε include και τώρα το button είναι μαύρο. Όνομα μεταβλητής BT1. Και εδώ φτιάξαμε μία μεταβλητή η οποία θα είναι το κουμπί 1 όταν καταφέρουμε να το συνδέσουμε. Το κουμπί 1 δημιουργείται από το Android όταν διαβάζει το XML αρχείο και είναι κάπου στη μνήμη ως αντικείμενο. Εμείς τώρα πρέπει να φτιάξουμε μία αναφορά, ένα pointer ουσιαστικά που να δείχνει προς αυτό το αντικείμενο. Με το κουμπί μας, εντάξει. Ναι, ναι. Α, control, δικό μου λάθος, alt enter και import. Υπάρχει ακόμα το πρόβλημα? Okay. Δεν θα έχουμε πρόβλημα και με το... Okay. Λοιπόν. Θα ήθελα να παρακαλέσω να δώσουμε λίγο, ειδικά αν δεν έχουμε εξοικείωση με την Java, να δώσουμε λίγο προσοχή σε αυτήν τη γραμμή και να την εξηγήσουμε με λεπτομέρεια, γιατί έχει σημασία η σύνταξή της. Η FindViewById είναι μία μέθοδος, μία συνάρτηση, η οποία της δίνουμε τον κωδικό στην κλάση R ενός αντικειμένου που βρίσκεται στην οθόνη μας, έτσι, που είναι ήδη δημιουργημένο από το Android, και μας επιστρέφει αναφορά. Μας δίνει δηλαδή ουσιαστικά τη διεύθυνση μνήμης που βρίσκεται, αν την βάλουμε σε μια μεταβλητή και τελειώσει το θέμα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να λέμε bt1.κάτι και να εκτελούμε μεθόδους του κουμπιού. Λοιπόν, η findViewById τι θέλει? Θέλει τον κωδικό του αντικειμένου στην κλάση R. Άρα, r.id, αν θυμάμαι καλά, τελεία. Εδώ τώρα πρέπει να ξέρουμε ή να θυμόμαστε το ID του κουμπιού. Αν θυμάμαι καλά, το είχαμε πει BT κάτι. Τι έχω κάνει λάθος? Είναι απλά κεφαλαίο. Εδώ καλό θα ήταν, όπως το Eclipse παλιότερα, να μας έβγαζε κατευθείαν μόνο τη λίστα με τα κουμπιά. Θέλει λίγο βελτίωση το Android Studio σε αυτό. Λοιπόν, άρα εκτελούμε τη FindViewById, τη στέλνουμε το BTOK ή ό,τι άλλο είχαμε δώσει ως ID
στο όνομα του αντικειμένου στο XML αρχείο. Παρ' όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι κάτι πάει λάθος συντακτικά. Για να φύγει αυτό το λάθος θα κάνουμε ένα casting, τον ξέρουμε όλοι τον όρο, παρένθεση τύπος δεδομένων παρένθεση, το εξηγήσουμε. Για να είναι όλα καλά. Θα μου επιτρέψετε να δαπανίσω λίγο από το χρόνο σας, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε τη σύνταξη αυτής της εντολής και για άλλους που ακολουθούν. Τα περισσότερα από τα αντικείμενα που βάζουμε στην οθόνη μας, έτσι, έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες. Για παράδειγμα, όσο διαφορετικό και αν είναι ένα κουμπί, ένα combo box και μια εικόνα, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, όλα έχουν πλάτος και ύψος. Ή χρώμα, πιθανόν. Έτσι. Όταν κτίζεται ένα γραφικό περιβάλλον, δημιουργούνται κλάσεις και έχουμε πολλαπλή κληρονομικότητα. Η Google λοιπόν λέει ότι υπάρχει μια κλάση μητέρα, η οποία λέγεται View, έχει και πολλές από πάνω, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Και αυτή την κλάση με το όνομα View την κληρονομεί η κλάση Button, που είναι τα κουμπιά, η κλάση ας πούμε Spinner, που είναι το Combo Box, και όλες οι περισσότερες, όχι όλες, οι κλάσεις που μπαίνουν πάνω στην οθόνη. Έρχεται τώρα η συνάρτηση Find View by ID. Και εδώ της δίνουμε μία παράμετρο. Είτε θέλουμε να πάρουμε αναφορά σε ένα κουμπί, είτε σε ένα spinner, είτε σε ένα text view, αυτήν εδώ θα πρέπει να εκτελέσουμε. Οκ. Okay. Αυτή τώρα εδώ η κλάση, αυτός που την έφτιαξε, κάτι έπρεπε να της δώσει ως τύπο επιστροφής. Κάποιο τύπο δηλαδή θα έπρεπε να επιστρέφει, προφανώς όχι ακέραιο και πραγματικό. Επειδή δεν μπορεί να επιστρέφει είτε button, είτε spinner, είτε δεν ξέρω τι άλλο, έτσι, αυτό που κάνει η Find View by ID είναι άσχετα, έτσι, με το τι της περνάμε εμείς εδώ, αυτή επιστρέφει ένα αντικείμενο της κλάσης View. Συντακτικά λοιπόν, είτε επιστρέφει button, είτε spinner, είτε text view, θεωρεί ότι ο τύπος της είναι αντικείμενο της κλάσης View. Και πραγματικά και το κουμπί είναι ουσιαστικά τύπου View, γιατί κληρονομεί τη View, και ο spinner είναι τύπου View κτλ. Όταν όμως κάνουμε την εκχώρηση, όταν κάνουμε την εκχώρηση, αυτό εδώ που είναι button θεωρείται διαφορετικού τύπου από view σκέτο. Γι' αυτό, για να μην γκρινιάζει ο compiler, έτσι, είναι συντακτικό θέμα, είναι αν θέλετε γραφειοκρατικό θέμα, θα πρέπει να βάζουμε τον τύπο στον οποίο κάνουμε την εκχώρηση μέσα σε παρενθέσεις. Αυτό σημαίνει δηλαδή, πάρε αυτό που επιστρέφει Find View by ID, που είναι το κουμπί στο παράδειγμα μας, αλλά θεωρούμε ότι είναι τύπου View, φιλτράρισε το και θεώρησε το Button, χωρίς να αλλάζει κάπου την ουσία, και μετά εκχώρησε το σε μια μεταβλητή που έχει δηλωθεί τύπου Button και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Είναι καθαρά γραφειοκρατικό θέμα, είναι όμως κάτι που θα το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας και καλό είναι να ξέρουμε τι σημαίνει συντακτικά. Το είπα πολύ μπερδεμένα μήπως? Okay. Αυτή τη στιγμή έχουμε, μάλλον από αυτή τη στιγμή και μετά, έχουμε αναφορά στο κουμπί. Το BT1 αντιστοιχεί στο κουμπί OK που είδαμε στην οθόνη. Το BT1 είναι button και εδώ μπορούμε να αρχίσουμε να εκτελούμε μεθόδους της κλάσης button και να ορίζουμε μία από τα 2.300.000 λειτουργίες που μπορεί να γίνουν, όπως βλέπετε, σε ένα button. Δεν τολμώ καν να φανταστώ ότι υπάρχει άνθρωπος που ξέρει απ' έξω τι κάνει κάθε μία από αυτές τις μεθόδους. Λοιπόν. Εμείς τώρα δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε χρώματα ή οτιδήποτε άλλο στο κουμπί. Αυτό που θα κάνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να ορίσουμε έναν listener για αυτό το κουμπί. Τι σημαίνει τώρα listener?
Όταν ο χρήστης μας πάει και βάλει το δάχτυλό του, κάνει κλικ και το αφήσει, το αντίστοιχο κλικ του ποντικού δηλαδή, ποιος θα αντιληφθεί ότι έγινε αυτό το πράγμα? Εντάξει, μην πάμε τώρα στο hardware, έτσι, από το hardware στο λειτουργικό κτλ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτός που, στο επίπεδο που συζητάμε, θα αντιληφθεί ότι κάποιος έκανε αυτή την κίνηση, είναι το Android. Εδώ λοιπόν ο χρήστης έκανε ένα event, δημιούργησε ένα event. Από τη στιγμή που το Android ξέρει ότι πατήθηκε και ξέρει τι υποτίθεται ότι υπάρχει σε αυτή τη θέση της οθόνης, καταλαβαίνει, σε εισαγωγικά, ότι δημιουργήθηκε το κλικ, γι' αυτό έγινε κλικ, γι' αυτό εδώ το κουμπί. Το Android στο επόμενο βήμα είναι να κοιτάξει αν υπάρχει κάποιος listener, που από τη λέξη είναι το ακούει, αλλά ουσιαστικά αυτό δεν είναι σωστό. Έτσι. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιο αντικείμενο της Java, το οποίο είναι υπεύθυνο να χειριστεί το event που μόλις δημιούργησε ο χρήστης. Ακουμπάμε λοιπόν το δάχτυλο, πατιέται το κουμπί και γίνεται ένα ωραίο εφέ στην οθόνη, αλλά ουσιαστικά το Android αντιλαμβάνεται ότι κάτι έγινε. Το Android λοιπόν θα κάνει το εξής, θα πει πού έγινε το event, εδώ. Τι υπάρχει από κάτω, το κουμπί BT1. Okay. Υπάρχει κάποιος που χειρίζεται events για αυτό το κουμπί? Υπάρχει δηλαδή κάποιο αντικείμενο που εκτελεί χρέη listener για αυτό το κουμπί? Εάν υπάρχει κάποιος listener, αν υπάρχει αντικείμενο που είναι υπεύθυνο λοιπόν να χειρίζεται το κλικ για αυτό το κουμπί, τότε το Android πάει και εκτελεί μία συγκεκριμένη μέθοδο αυτού του αντικειμένου. Και αυτή η μέθοδος έχει το όνομα onClick, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, ο προγραμματιστής τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να πάει και να πει, Android να σου πω, ο listener, ο εξυπηρετητής για αυτό το κουμπί είναι αυτό εδώ το αντικείμενο. Θα δούμε ποιο είναι αυτό το αντικείμενο. Okay. Αυτή τη δουλειά την κάνει μια μέθοδος που λέγεται SectOnClickListener. Και είναι υπεύθυνη μόνο για αυτή την κίνηση. Για άλλες κινήσεις υπάρχουν άλλοι listeners. Γράφουμε λοιπόν εδώ ένα set. Δεν χρειάζεται. OnClickListener. Αυτό που πρέπει να βάλουμε τώρα μέσα στην παρένθεση είναι μία αναφορά στο αντικείμενο το οποίο είναι ο χειριστής αυτού του event. Καλά μέχρι εδώ? Σίγουρα? Δεν είναι λίγο βαρύ το θέμα? Όχι? Okay. Εδώ μέσα λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε ένα αντικείμενο. Έχουμε διάφορες επιλογές, οι οποίες προκύπτουν από τη σύνταξη της γλώσσας. Έτσι. Μία περίπτωση είναι να χρησιμοποιήσουμε ως listener το ίδιο το activity. Το activity είπαμε ότι είναι αντικείμενο που έχει κάποιες μεθόδους. Να προσθέσουμε άλλη μία και να πούμε ότι το ίδιο το activity ως αντικείμενο Java είναι το αντικείμενο το οποίο θα χειρίζεται το click του ποντικού. Μια άλλη περίπτωση, δεύτερη, είναι να δημιουργήσουμε μέσα στον κώδικά μας μια ανώνυμη κλάση και να βάλουμε τον κώδικα CARFOTA που θα χειρίζεται το event. Θα το αποφύγουμε αυτό σήμερα γιατί είναι λίγο δύσκολο συντακτικά για να το καταλάβει κανείς αν δεν έχει εμπειρία στην Java. Μια τρίτη περίπτωση είναι να δημιουργήσει μια ξεχωριστή κλάση, class TAVE, έτσι να φτιάξει στιγμιότυπο αυτής της κλάσης και να το περάσει εκεί. Και μια τέταρτη περίπτωση είναι να πάει στην XML, στο κουμπί, και εκεί που δηλώνει 1, 2, 3 πράγματα όπως τα είδαμε, να δηλώσει μια συνάρτηση, η οποία όταν θα πατιέται το κουμπί θα εκτελείται αυτή η συνάρτηση από το Android. Αυτές είναι οι 4 βασικές περιπτώσεις. Η πιο απλή περίπτωση συντακτικά, έτσι, και προγραμματιστικά συνολικά, είναι να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο το activity, την ίδια την κλάση που έχουμε, ως χειριστή για αυτό εδώ το κουμπί ή για οποιοδήποτε άλλο κουμπί έχουμε εκεί. Θυμίζω ότι η δεσμευμένη λέξη this, δεν ξέρω αν φαίνεται, this, αυτό, στη Java,
είναι μια αναφορά προς το αντικείμενο στο οποίο βρίσκεται ο κώδικας. Το this δηλαδή, στο παράδειγμά μας, είναι μια αναφορά στην ίδια τη main activity. Εδώ λοιπόν λέμε ότι το κουμπί 1 έχει ως listener το ίδιο το main activity. Άρα όταν πατιέται το κουμπί θα εκτελείται κάτι, θα δούμε τι, από το main activity. Όμως διαπιστώνουμε ότι ήδη ο compiler, έτσι το περιβάλλον, έχει αρχίσει και γκρινιάζει. Γιατί γκρινιάζει? Γιατί για να μπορεί κάποιος να πάρει το ρόλο ενός click listener θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές στη Java, έτσι, ορίζονται από έναν συντακτικό μηχανισμό που λέγεται interface. Μας λέει κάτι αυτό? Υπάρχει κάποιος που το ξέρει καθόλου? Okay. Λοιπόν, το γιατί το χρειαζόμαστε αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Έτσι, απλά θα πούμε ότι αυτό ορίζει κάποιες προδιαγραφές και αν θέλετε, για να μην χάνουμε χρόνο, να το συζητήσουμε στο τέλος ή όποια θέλετε περίπτωση αναλυτικά. Okay. Λοιπόν, για να μπορεί main activity να θεωρείται συντακτικά χειριστής on click event, θα πρέπει να υλοποιεί implements το interface on click listener. Κάτι που δεν μου αρέσει εδώ είναι ότι δεν βρίσκει τη λέξη. Θα το πάρει και σκέτον click listener, αλλά για λόγους ακρίβειας το γράφουμε έτσι. Το παίρνει και σκέτο. Με αυτήν εδώ την εντολή, με τη σύνταξη δεν είναι ακριβώς εντολή, λέμε στον compiler ότι θέλουμε η κλάση main activity να θεωρείται on click listener. Ή με άλλα λόγια, να πληρεί τις προϋποθέσεις για να εξυπηρετεί αυτό εδώ το κουμπί. Βεβαίως, λέει ο compiler, μόνο που κάτι πάει λάθος ακόμα. Τι είναι το λάθος? Λέει ο compiler, εσύ δεν μου λες ότι θέλεις να υλοποιείς αυτό το interface. Δεν μου δηλώνεις ότι πληρείς αυτές τις προδιαγραφές. Ωραία. Αυτές οι προδιαγραφές λένε ότι θα πρέπει να έχεις μέσα σου μία μέθοδο που λέγεται onClick. Το interface δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία σειρά από μεθόδους που πρέπει να έχει κάποιος για να θεωρεί ότι πληρεί τις προδιαγραφές. Έτσι θα το συζητήσουμε, παιδιά, αργότερα. Λοιπόν, εμείς βέβαια δεν μπορούμε να θυμόμαστε απ' έξω ποια είναι η συνάρτηση, αλλά αν πάμε εδώ στην αρχή και δούμε το κόκκινο λαμπάκι, έτσι, θα μας πει το περιβάλλον να σου φτιάξω τις μεθόδους που χρειάζεται αυτό το interface και βεβαίως θα πούμε ναι. Το interface αυτό έχει μία και μόνο μία προδιαγραφή. Για να είναι μία κλάση ή ένα αντικείμενο μιας κλάσης on click listener, το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει μέσα του μία μέθοδο με το όνομα onClick, ακριβώς όπως το βλέπετε, έτσι, μικρά κεφαλαία, στην Java έχει σημασία, η οποία δέχεται αυτό ως όρισμα και δεν επιστρέφει τίποτα. Ο κώδικας που θα βάλουμε εδώ μέσα είναι ο κώδικας που εκτελείται όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί. Τι θέλουμε να κάνει αυτό το κουμπί? Θέλουμε να κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Αυτά τα τρία πράγματα θα πρέπει να μπουν εδώ μέσα. Η προδιαγραφή της onClick είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορούμε να την κάνουμε από void κάτι άλλο ή δεν μπορούμε να παραλείψουμε αυτή την παράμετρο, η οποία είναι έτσι και αλλιώς πάρα πολύ σημαντική. Η παράμετρος αυτή είναι το αντικείμενο για το οποίο δημιουργήθηκε το event. Μα θα μου πείτε, το κουμπί δεν είναι το event? Βεβαίως, όμως αν είχαμε βάλει
10 κουμπιά και άλλα 3 text views και δεν ξέρω τι άλλο, θα μπορούσαμε να είχαμε ορίσει τον ίδιο listener για όλα. Πέστε απλά ότι έχουμε 2 κουμπιά, το OK και το Cancel. Αν πάμε στο OK και πούμε ότι ο listener μου είναι το this, αλλά και στο Cancel ο listener μου είναι το this, τότε είτε το OK πατηθεί, είτε το Cancel, αυτή εδώ η ρουτίνα θα εκτελεστεί. Εμείς λοιπόν στον κώδικά μας θα έπρεπε να πούμε if the, η παράμετρος, αυτός που δημιούργησε το event, ίσον ίσον bt1, κάνε ό,τι κάνει για το OK, αλλιώς αν είναι το bt2, τότε κάνε ό,τι θες να κάνεις και το cancel. Αυτό λοιπόν το έχουμε εδώ για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε με ένα if, μια σειρά από if, ποιο αντικείμενο δημιούργησε το event. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για κάθε κουμπί ξεχωριστέων κλικ. Βεβαίως. Αλλά επειδή είναι μία η κλάση, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες άλλες μεθόδους, να φτιάξουμε διαφορετικό αντικείμενο. Ή για κάθε κουμπί να φτιάξουμε ξεχωριστή inner κλάση. Δεν πολύ βολεύει. Okay. Έτσι. Okay. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να μπερδευτούμε έτσι. Χρησιμοποιούμε ένα για όλα τα κουμπιά και βάζουμε ένα if για να τα ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, τι θα θέλαμε να κάνει το πάτημα του κουμπιού? Να αλλάζει το text. Και μετά να κλείνει ή το ένα ή το άλλο. Ας αλλάξει το text στην αρχή και μετά θα το κάνουμε να κλείνει απλά το activity. Λοιπόν, για να αλλάξω το text θα πρέπει να έχω μια αναφορά για το text view. Δηλώνω λοιπόν μια μεταβλητή text view TV1 έτσι. Πατάω και το Alt Enter για να γίνει το import του text view που προσθέθηκε, το βλέπετε εδώ έτσι. Και όπως πήρα στην onCreate αναφορά για το κουμπί, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πάρω αναφορά για το text view. Το text view1 λοιπόν θα πάρει ως τιμή ό,τι επιστρέψει η find view by id, μόνο που αυτή τη φορά της περνάω μέσα r.id. Τι όνομα είχε text, για δούμε τι όνομα είχε αυτό το πράγμα και δεν το είχαμε αλλάξει, text view. Μάτω. Και βέβαια προσθέτω δίπλα το παρένθεση τύπος δεδομένων παρένθεση για να μην μου γκρινιάζει ο compiler. Οκ. Okay. Τώρα στον κώδικα μου μπορώ να πάω και να γράψω όταν πατιέται το κουμπί tv1.set text. Μην ρωτήσετε τώρα πως θα το ξέραμε, θα κάναμε tv1, θα ψάχναμε μία-μία τις μεθόδους για κάτι που θα χτύπαγε στο μάτι μας ως ορισμό κειμένου ή απλά θα κοιτάγαμε στο ίντερνετ ποια μέθοδος κάνει αυτή τη δουλειά. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει μία σε text, υπάρχουν μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε σε text οι οποίες παίρνουν διαφορετικές παραμέτρους. Εμείς στα καρφωτά θα βάλουμε το το τρέχουμε να δούμε ότι όλα πάνε καλά για να μην εξηγούμε το λάθος. Έπεσε πάλι σύνδεση. Okay.
Ναι. Στην αρχή το περιεχόμενο του κουμπιού είναι αυτό που είπαμε στην XML. Έτσι. Να το ανακεφαλαιώσουμε λιγάκι αυτό. Με την onCreate κάνουμε το εξής. Ορίζουμε το layout, ένα text view και το κουμπί, έτσι όπως είναι, έχει περιγραφεί στην XML, εδώ. Με αυτές τις δύο εντολές παίρνουμε αναφορά εδώ για το κουμπί και εδώ για το text view. Οπότε bt1.κάτι δίνει εντολές στο κουμπί, tv1.κάτι άλλο δίνει εντολές στο text view. Και με αυτήν εδώ την εντολή λέμε ότι listener για το κουμπί είναι το this. Ίδια η κλάση main activity. Όταν λοιπόν πατηθεί το κουμπί, το Android τι θα κάνει? Θα κοιτάξει ποιος είναι ο listener, ποια κλάση είναι listener για αυτό το κουμπί. Θα τη βρει εφόσον έχει οριστεί και θα πάει από μόνο του να καλέσει όχι ό,τι να είναι, αλλά μία μέθοδο η οποία λέγεται onClick και που θα υπάρχει υποχρεωτικά εφόσον αυτή η κλάση υλοποιεί αυτό το interface. Οκ. Ό,τι λέει τώρα η onClick, αυτό είναι που θα γίνει όταν πατιέται το κουμπί. Συγκεκριμένη περίπτωση, τι λέει? Set text στο text view 1, αυτό εδώ το string. Άρα, το hello που έλεγε στην αρχή αντικαθίσταται με το γεια σου κόσμο. Και αυτό είναι το πρόγραμμα. Ορίστε. Στην public void onClick, άμα ας πούμε θέλουμε να βάλουμε και άλλα πράγματα, να κάνει πρώτα, θα τα βάλουμε έτσι όπως είναι με τη σειρά και έτσι θα τα εμφανίσει? Γενικά σε ένα πρόγραμμα οι εντολές εκτελούνται με τη ναι, σειρά, αλλά ας πούμε το τι θα εμφανιστεί και με ποια σειρά δεν είναι απαραίτητο. Ναι, αλλά ας πούμε ότι εγώ θέλω να εμφανιστεί κάτι για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά να αλλάξει. Άρα τότε πρέπει να παίξουμε μετά, είμαστε. Ναι. Να μην το λύσουμε. Θα okay. το κάνουμε αυτό, το δούμε αναγκαστικά και για την εφαρμογή που με πει, που θέλει χρόνο, αλλά θα το δούμε. Ναι, απλά θα είναι μέσα στην onClick ό,τι κάνουμε. Όχι. Α, okay. Εντάξει. Η onClick θα σετάρει κάτι το οποίο θα παίζει το ρόλο του χρονόμετρου για να γίνονται αλλαγές. Αυτό είναι λίγο πολύπλοκο θέμα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει έτσι απλά. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Ναι. Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνει implement και άλλους listener, παράδειγμα στο drag and drop, με ένα κόμμα και συνεχίζει. Implement τάδε κόμμα, δίνα κόμμα. Okay. Η Java δεν έχει μονή κληρονομικότητα, δεν μπορεί να κάνει extend δύο πράγματα όπως ας πούμε C++, αλλά από implements 20, 30, 40, όσα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε ακόμα και τι αντοχές έχουμε βεβαίως? Αυτό είναι το βασικό. Τι αντοχές έχουμε? Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, φυσικά. Εμένα πριν δεν μου βγάζε κάρτε το λόγο, οπότε τώρα λέει. Να το δούμε. Δεν είναι εύκολο. Να κάνουμε τότε ένα τελευταίο πράγμα που κλείσουμε. Έχουμε. Το αφήνεις. Οκ. Ωραία. Να εξηγήσω λοιπόν το αφήνεις και να κάνουμε αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από θεωρητικά πριν πάμε σε μια σκησούλα. Το πρόβλημα είναι τώρα ότι λόγω του μισού, λόγω του Team Viewer, δεν ξέρω αν θα γίνει κατανοητό στα παιδιά. Λοιπόν, η συνάρτηση Finish, όχι, δεν είναι αυτό το περίεργο, απλά δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να το δείτε λόγω του Team Viewer. Η συνάρτηση Finish τερματίζει ένα activity. Θα ήταν σαν να λέμε end activity, έτσι. Αυτό που βλέπετε εκεί υποψιάζομαι ότι σας φαίνεται κάπως παράλογο. Τι σημαίνει τερμάτισε το activity και μετά εκτέλεσε και μία-δύο, δεν έχει σημασία πόσες εντολές από κάτω? Ας το τρέξουμε να δούμε τι θα συμβεί απλά. Καταρχήν συντακτικό λάθος δεν υπάρχει. Παραλαμβάνω, το παράξενο σε αυτό που βλέπουμε είναι ότι δίνουμε εντολή finish, τερματισμού του activity, και ακριβώς από κάτω του λέμε κάνε και αυτό και εκείνο και το άλλο. Μπορώ να έχω μια εντολή, μπορώ να έχω 20, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, θα το τρέξουμε, μήπως
καταφέρετε να δείτε το αποτέλεσμα μέσα από το TeamViewer. Λοιπόν, και γυρνάω στην οθόνη. Λοιπόν, προσέξτε παρακαλώ και ό,τι προλάβουμε να δούμε. Α, να το πάμε λίγο προς τα πάνω. Ευχαριστώ. Το είδατε που προλάβει να αλλάξει. Ωραία. Λοιπόν, τι κάναμε εδώ. Είπαμε στο Android αυτό το activity τέλος, αυτό σημαίνει finish, το συγκεκριμένο activity, όχι το πρόγραμμα, και μετά του είπαμε άλλαξε και ένα string και πήγε και το άλλαξε. Γιατί συμβαίνει αυτό. Οι περισσότερες εντολές που δίνουμε προς το Android, έχουμε ένα activity να ανοίξει ένα άλλο, να κλείσει ένα άλλο, να ενεργοποιήσει κάτι, να απενεργοποιήσει κάτι, είναι ασύγχρονες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι καλώ μια συνάρτηση και η συνάρτηση επιστρέφει πριν ολοκληρωθεί η λειτουργία. Αν για παράδειγμα είχαμε μια οθόνη, δεν το έχουμε κάνει ακόμα, και θέλουμε να ανοίξουμε μια δεύτερη και του λέγαμε start another activity, αυτό δεν σημαίνει ότι εκτελείται συνάρτηση, ξεκινάει activity, δουλεύει activity και όταν τελειώσει η δεύτερη κάνει return. Start activity, φεύγει εντολή προς το σύστημα και από εκεί πέρα το πρόγραμμα μας συνεχίζει κανονικά. Εμείς τι είχαμε εδώ, να το δούμε. Του είπαμε, τερμάτισε την activity, έτσι, και πήγαινε και στο κουμπί και κάνε αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και πιστέψαμε ότι αν είχαμε και 3-4 εντολές θα τις βλέπαν να εκτελούνται όλες. Λοιπόν, το finish δεν σημαίνει τερμάτισε τον activity, σημαίνει πες στο Android όταν κρίνει ότι πρέπει και είναι σκόπιμο και τα λοιπά και τα λοιπά, ας τερματίσει και αυτό το activity. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι να δίνουμε οδηγίες προς το σύστημα οι οποίες εκτελούνται όταν το Android πιστεύει ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Το σενάριο ότι θα του λέμε μια εντολή και θα εκτελείται τώρα, το ξεχνάμε τελείως. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Και αυτό γιατί? Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, δεν έχουμε πρόγραμμα ολόκληρο. Εμείς τι έχουμε? Ένα αντικείμενο στη μνήμη, έτσι. Να μια κλάση, ένα αντικείμενο της κλάσης, το οποίο καλούνται κάποιες μεθόδοι του και χειρίζεται κάποια γεγονότα. Ένα από αυτά που χειρίζεται είναι τι θα γίνει όταν πατηθεί το κουμπί. Τι θα γίνει όταν πατηθεί το κουμπί? Λέει στο Android, εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, οπότε όταν κρίνεις ότι πρέπει, σκότωσε το activity και μετά του λέμε πήγαινε και ζωγράφισε και στο κουμπί κάτι, το οποίο γίνεται άμεσα. Να μην τρομάξουμε νυχτιάτικα. Όταν έχουμε ένα πρόγραμμα, αποτελείται από 1, 2, 3, 4 activities, που το ένα ενεργοποιεί το άλλο και το παράλληλο κτλ. Όλα αυτά τα activities, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εκτελούνται στο ίδιο thread. Άρα, παρότι μπορεί να φαίνεται έτσι στο χρήστη, ποτέ με ποτέ δεν εκτελούνται δύο λειτουργίες είτε στην ίδια οθόνη είτε σε δύο διαφορετικές οθόνες, μία που είναι μπροστά και μία που είναι στο background, ταυτόχρονα. Η έννοια του ταυτόχρονα στο χειρισμό της οθόνης δεν υπάρχει. Ποτέ. Εάν θέλουμε την ώρα που συμβαίνει κάτι στην οθόνη να γίνεται και μια παράλληλη λειτουργία, τότε θα πρέπει να φτιάξουμε ξεχωριστά threads. Θα πρότεινα λοιπόν όποιος δεν θυμάται πώς δουλεύουν τα threads να ρίξει μια ματιά να ξεσκονίσει τα threads στην Java. Θα τα συζητήσουμε βέβαια, απλά για να μην φάμε πολύ χρόνο με θεωρίες σε την επόμενη φορά. Απλά να ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, ότι ένα thread είναι το user interface και είναι το μόνο thread το οποίο μπορεί να πειράζει την οθόνη. Εάν θέλουμε να κάνουμε οποιαδήποτε δουλειά παίρνει χρόνο για να μην κολλάει το σύστημα, θα πρέπει να φτιάχνουμε ξεχωριστά threads. Από μία έκδοση και πάνω, 2.3, 2.2 κάτι, αν θυμάμαι καλά, η Google μας υποχρεώνει για πάρα πολλές δουλειές να φτιάχνουμε threads. Για παράδειγμα, αν έχουμε εδώ ένα κουμπάκι που όταν πατάμε το OK, κάνουμε μια σύνδεση στο ίντερνετ, κατεβάζουμε κάτι, έστω και ένα απλό string, και το γράφουμε κάπου, από τη στιγμή που θέλουμε να κατεβάσουμε σελίδα ή έστω να ανοίξουμε ένα socket για να στείλουμε 2 bytes στο ίντερνετ, θα πρέπει να φτιάξουμε, λέει η Google, ένα ξεχωριστό thread που θα τρέχει παράλληλα. Αν δοκιμάσουμε μέσα στην onCreate, στην onClick, με συγχωρείτε, να βάλουμε τον απλό κώδικα που χρειάζεται για να κατεβάσουμε ένα string από το ίντερνετ, αν τολμήσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα εκεί,
θα έρθει το Android, θα μας κοπανίσει στο κεφάλι και θα πετάξει το πρόγραμμα έξω. Δεν επιτρέπεται, λέει, δουλειές που πιέρουν χρόνο, έστω και μισό δευτερόλεπτο, να γίνονται στο βασικό thread. Οπότε είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να ξεσκονίσουμε τις γνώσεις μας πάνω στα threads. Λοιπόν, θα λέγανα, μην σας κουράσω άλλο απόψε, ήταν πολλή πληροφορία, το καταλαβαίνω. Να κάνουμε όσοι θέλουμε να κάνουμε απλά μια απλό παραδειγματάκι, μια σκησούλα ίσα για να δούμε όποιος θέλει. Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε τότε το εξής. Να έχουμε το ένα κουμπάκι που αλλάζει το κείμενο, βάλτε ό,τι θέλετε, και ένα δεύτερο κουμπάκι που κάνει το finish για να κλείσει το πρόγραμμα. Να έχουμε δηλαδή ένα OK και ένα end ή stop ή ό,τι θέλετε βάλτε μέσα. Ένα exit, παιδιά, πες το πώς θέλετε, δεν έχει σημασία. Και να βοηθήσουμε εμείς οπουδήποτε υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Ορίστε. Πώς γίνεται με το USB που θα κάνουμε εδώ πέρα, γιατί δεν μπορεί να δείξει κόντες. Αυτό είναι καταρχήν σε Windows, έτσι. Ναι. Okay. Ο driver του αυτού είναι, με ρωτήσεις που θα το βρεις στην LG. Ο driver του είναι ή έχει κανένα πρόγραμμα από το εκεί Samsung. Όχι, το αναγνωρίζει κατευθείαν. Με το που το βάζεις το αναγνωρίζει κατευθείαν εδώ μέσα. Αυτό που ανοίγει. Έτσι είμαστε και γερία. Α, είναι τα κινητά. Ωραία. Λοιπόν, έχεις ενεργοποιήσει το να είσαι προγραμματιστής. Ναι. Τη θύρα. Ναι, μπράβο. Το USB. Ναι. Έλα, πάμε λίγο στο control. Πάμε. Λοιπόν. Developer options. Ωραία. Κάτσε να δούμε ένα τώρα γιατί έχω συνηθίσει Samsung και το default. Τι είναι αυτό, αρέσει. Λοιπόν, USB την αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, περίμενε. Βάζει εκεί το USB εδώ πέρα, στα οπότε, πώς οπήγεις τα έξτρα. Ναι, οκ, αυτό είναι εκεί, αλλά αυτό είναι εδώ. Σωστό είναι, καλά έκανες. Λοιπόν, επίσης θέλουμε, είναι καλό, νομίζω ότι είναι και αυτό ο όρος, αλλά δεν θα ορκιστώ, που είναι το security. Ασφάλεια. Security. Να του πούμε να μπορεί να κατεβάσει προγράμματα από εκτός... Unknown sources, το έχω βάλει. Το έχεις βάλει αυτό. Ναι, εδώ είναι. Unknown sources. Τέλεια. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, πρέπει να το δω μετά, να έχουμε πρόβλημα. Έχεις καλωδιάκι? Όχι. Να φέρω. Το εργαστήριο το προσπαθούσα. Σε 3 ή 2 θέλει. Πα, τι θέλει. Σε USB 3. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Okay. Αυτό είναι USB 2 βάλος. Κάτσε γιατί το έβαλα, αλλά δεν έμπαινε καλά ή το εμποδίσει η θήκη. Θέλεις να το... Ναι. Ή το βάλαμε από εδώ. Αλλά δεν ακούγεται με τρελαίνομαι με φωτάκια πάνω στο κεντρικό. Γενικά τρελαίνομαι με φωτάκια, ειδικά αυτά. Σκούρα. Έτσι δεν κάνουμε το ξεχωριστό που έχει μέσα. Γιώργο, δεν παίζει. Τι δεν παίζει. Δεν παίζει με τίποτα. Κάνω επαγκατάσταση, ξανά εγκατάσταση. Ωραία. Αφού δεν του μιλάς όμορφα. Το έχουμε πει. Ναι, αλλά δύο στριμάδια μαζί δεν βγαίνει άκρη. Δούλεψε. Εκεί το είδε, έβγαλε ότι θα το τρέξω στο... Όχι, όταν πας να το τρέξεις, πήγες να το τρέξεις. Δεν το έχει μεγάλωση. Θα το αναγνωρίσω εδώ πέρα και μετά θα κάνω. Γιατί πρέπει να το αναγνωρίσει εκεί πέρα. Δεν ξέρω τώρα, είναι, σου λέω κάθε κινητό και ειδικά με τους drivers στα Windows, είναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Θα λύνξω σου λέγαλα. Από εδώ πέρα μετά θα έχει κάτι. Κάνε ρα. Ναι, θα έπρεπε κάτι να βγάλει η USB, αλλά... Περίμενε. Τι είναι? Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι λόγος να αργεί, να μην το φορτώσει, να... αλλά να μην το βλέπει καθόλου. Εντάξει, εγώ το πιάσα, αλλά δεν τρέχει τίποτα έτσι. Αυτοί οι δύο έχουν με τα device. Να φέρω το... Κάτσε, να φέρω το... Περίμενε. Να μόλις τελειώσει με αυτό, να φέρω το... Κάτσε. Είμαστε και γέροι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, τα κουμπιά... Το BT2, όσο είναι το γλυκό, ωραία, BT6, φαντάζομαι το όνομά του, που όχι. Στο 6, θα βάλει κεφαλαίο στο... Ναι, τότε πώς το βρήκε. Τότε γιατί δεν χτυπάει συντακτικό λάθος. Ξέρω να θυμάμαι λάθος και το έχω βάλει. Περίμενε. Control space. Να το. Το βλέπεις. Όχι, μια χαρά το έχεις.
Λοιπόν, σε τον click listener this, if version bt1, φαντάζομαι εδώ θέλεις το... εντάξει, εντάξει, ένα από τα δύο, οκ, αυτό είναι το νόημα, έτσι, set bt1, tv1, ναι, εντάξει, δεν βλέπω κάτι περίεργο εδώ. Το tv1 δεν έχεις πάρει, εσύ text view, αυτό γιατί? Γιατί το βάλες από τον 2. Ναι, αλλά το bt1 δεν θα αλλάζει το τέτοιο, το κείμενο. Σωστό. Γιατί εδώ. Set text. TV1. Αυτό. Τελεία. Set text. Νομίζω το έχει μικρό έτσι. Αυτό. Χώσε κάτι μέσα. Το είδε. Κάτσε κάτω. Νομίζω ότι μπορώ να το ξεφορτωθώ έτσι. Πολλές γι' αυτό είναι.